Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 26 Απριλίου του 2012 και ξεκινά τώρα η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Στον Κορυδαλό και η κόρη του Άκη. Αύριο απολογείται η γυναίκα του. Το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά. Μέσω Πελοποννήσου μια καθυστερημένη και ασαφή συγγνώμη του Γιώργου Παπανδρέου. Τελειώνουν τα έργα στην Αμυγδαλέζα, δεν πήρε τα κοντέινερ ο Βορύδης. Δεσμεύσεις καταθέσεων για χρέη στο δημόσιο. Αλλά τα δικαστήρια κουρεύουν συνεχώς δάνεια ιδιωτών. Και η βασιλική οικογένεια του Κατάρ αγόρασε ελληνικό νησί. Κρίση Γκάρντ. Τα θέματα που κυριαρχούν είναι αυτά που είδατε κυρίες και κύριοι. Θα δούμε όμως και θα συζητήσουμε αυτό το δίωρο που ξεκινά τώρα, τα της Χρυσής Αυγής, και θα δείτε πώς το Reuters έκανε θέμα το οποίο μοίρασε σε όλο τον κόσμο και τι λέει για την Χρυσή Αυγή. Θα μιλήσουμε ζωντανά με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, και θα ακούσουμε τις απόψεις του. Θα δείτε ποιο είναι αυτό το περιβόητο ελληνικό νησί που λόγω κρίσης περιήρθε σε μια βασιλική οικογένεια, αλλά θα ξεκινήσουμε με την κυρία Αρετή Τσοχατζοπούλου. Σήμερα λοιπόν η κυρία Τσοχατζοπούλου, η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου, προφυλακίστηκε και αυτή όπως ο πατέρας της. Αυτή στις γυναικείες φυλακές. Δείτε τι ισχυρίστηκε και ποια ήταν η αντιμετώπιση της από τη δικαιοσύνη. Η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου μόλις έχει κριθεί προφυλακιστέα και βγαίνει από το γραφείο του ανακριτή. Φανερά καταβεβλημένη, προσπαθεί να κρύψει τις χειροπέδες με τον μπουφάν της και με γρήγορα βήματα μπαίνει στο αυτοκίνητο της ασφάλειας. Ο κόσμος που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω καταλαβαίνει ότι η κινητοποίηση των δημοσιογράφων σχετίζεται με την Αρετή Τσοχατζοπούλου και ξεσπάσει από δοκιμασίες. Άστο να πέσει. Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος κάνει λόγο για άδικη απόφαση και τονίζει ότι η πελάτησά του καταδικάστηκε επειδή φέρει το επώνυμο του πατέρα της. Για μένα ναι, επειδή φέρει το όνομα Τσοχατζόπουλου. Γι' αυτό κρατήθηκε προσωρινά. Τα στοιχεία της δικογραφίας δεν δείχνουν καμία ενοχή. Και είπε μάλιστα ότι είναι ύποπτη φυγής επειδή έχει γερμανικό διαβατήριο. Δικαιολογίες δηλαδή που μόνο γέλωτα προκαλούν. Η Αρετή Τσοχατζοπούλου μπήκε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού από την πίσω πόρτα για να αποφύγει τους δημοσιογράφους. Η περιπέτειά της είχε ξεκινήσει λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, όταν έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το ακίνητο στο Κολωνάκι που εμφανίζεται να αγοράζει το 2006 από εμπλεκόμενη στην υπόθεση εταιρεία. Απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή και κατέθεσε το απολογητικό υπόμνημα που βλέπετε. Σε αυτό δηλώνει αθώα και προσπαθεί με σαφή τρόπο να διαχωρίσει τη θέση από τον πατέρα της. Το πρόσωπό μου όχι μόνο δεν εμπλέκεται στις πολυσέλιδες εκτυπώσεις των νομιμοποιητικών εγγράφων και των τραπεζικών κινήσεων παντελώς αγνώστων σε εμένα εταιριών και προσώπων, οι οποίες συνθέτουν την πολυσέλιδη ποινική δικογραφία, αλλά το όνομά μου δεν συνδέεται καν με την επαγγελματική πορεία, δραστηριότητα και διαβίωση του πατρός μου, κυρίου Απόστολου Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. Στο υπόμνημά της, η Αρετή Τσοχατζοπούλου τονίζει ότι δεν είχε καθημερινή επαφή με τον πατέρα της λόγω της δίκης στα μάτι. Προσπαθεί πάντως να το ισορροπήσει, λέγοντας πως... Βεβαίως αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι φίδω με συναισθημάτων έναντι του πατέρα μου, τον οποίο αγαπώ ειλικρινώς και για τον οποίο αγωνιώ. Ωστόσο, οι προσωπικές επιλογές του με έφεραν δυστυχώς αντιμέτωποι με τη νέα του σύντροφο και μου αποστέρησαν από πολύ νωρίς την καθημερινή επαφή μαζί του. Μετά την πολύωρη απολογία της, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πίστηκαν από τις απαντήσεις που πήραν και συμφώνησαν να την κρίνουν προφυλακιστέα. Ο ανακριτής της υπόθεσης, ο κύριος Μάλης, άφησε ελεύθερους χτες τους χρηματιστές από τους οποίους εκκινούνται τα εκατομμύρια και έμπαιναν στις offshore, οι οποίες διερευνώνται σήμερα από τη δικαιοσύνη. Και ενώ αφήνει ελεύθερους τους χρηματιστές, διατάσσει την προσωρινή κράτηση στην κόρη του κυρίου Τσοχατζόπουλου, επειδή κάνει το λάθος και είναι κόρη του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Τα ακίνητα της Αρετής Τσοχατζοπούλου που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης είναι 5. Στην οδό Δινοκράτου 402 τετραγωνικών, στην οδό Πλουτάρχου 184 τετραγωνικών και 3 ακόμη. Ένα στην Καλυθέα και 2 οικόπεδα που βρίσκονται στα Πατήσια. Η δικαιοσύνη θα ελέγξει και τα δάνεια που πήρε η κόρη του πρώην Υπουργού τη διετία 2008-2009 για να διαπιστωθεί αν τα ποσά που βλέπετε εκταμιεύτηκαν και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες στελεχών της τράπεζας που τη δανειοδότησε.
Την ώρα που ο Άκης Τσοχατζόπουλος επιμένει ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με την offshore εταιρεία Τορκάσο, η θεία της γυναίκας του παρουσιάζει μια άλλη εκδοχή. Η Κατερίνα Σταμάτη, που βρήκε σε τραπεζικό λογαριασμό της 3 εκατομμύρια δραχμές το 2001 από την εταιρεία Τορκάσο, ανέφερε ότι ελάμβανε χρηματικά ποσά από τον γαμπρό της για την ανέγερση εξοχικής κατοικίας του ίδιου στο Πόρτο Ράφτη. Στο κολαφικό για τον Άκη Τσοχατζόπουλο υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή, αναφέρει. Να τονιστεί ότι ακόμα και αν είχα διαπιστώσει ότι την εν λόγω κατάθεση είχε κάνει η εταιρεία Τορκάσο, ουδόλως θα μπορούσα τότε, το έτος 2001, να φανταστώ ότι η εταιρεία αυτή συμμετέχει σε εγκληματικές δραστηριότητες του πρώην Υπουργού κ. Τσοχατζόπουλου. Για την ιστορία, η Εκατερίνη Σταμάτη αφέθηκε ελεύθερη, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Πτούσου να καθείς, πτούσου να καθείς, για 260 εκατομμύρια κόστος της εταιρείας. Όλα αυτά λίγες ώρες πριν περάσει την πόρτα του ανακριτή η Βίκη Σταμάτη για να απολογηθεί. Με τον Άκη Τσοχατζόπουλο να βρίσκεται στη φυλακή και καθημερινά να δείχνει σε όλο και δυσκολότερη θέση και την κόρη του να οδηγείται με χειροπέδες στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού. Θα σταθούμε σε αυτό την είδηση της ημέρας. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα με τον δικηγόρο της κυρίας Αρέτης Τσοχατζόπουλου, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Θα είναι εδώ στο στούντιο. Θα ξεκινήσουμε όμως φυσικά με την Ιωάννα Μάνδρου. Καλησπέρα, Ιωάννα. Καλησπέρα, Νίκο. Σκληρή απόφαση το να προφυλακίζεται ένας άνθρωπος. Δεν είναι ευχάριστο πράγμα. Πώς κατέληξαν οι δικαστικές αρχές σε αυτήν? Κατέληξαν ομόφωνα καταρχήν, Νίκο, και ο ανακριτής και ο εισαγγελέας είχαν αυτή την γνώμη, αξιολογώντας σύμφωνα με πληροφορίες το υλικό της δικογραφίας, το οποίο κατά τις δικαστικές αρχές ήταν εξαιρετικά επιβαρυντικό για την κόρη του πρώην Υπουργού, την Αρέτη Τσοχατζοπούλου, η οποία πρέπει να σου πω ότι σήμερα πέρασε μια πολύ σκληρή δοκιμασία και προσπάθησε, αυτό φαίνεται και από το απολογητικό της υπόμνημα, να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο ιδιότητες που στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολο κανείς να τις εξισορροπήσει και μάλιστα σωστά. Δηλαδή την ιδιότητα της κόρης, του πρώην Υπουργού, που βρίσκεται προφυλακισμένος, και την ιδιότητα της κατηγορούμενης, που ήταν σε αυτή τη θέση βρέθηκε η ίδια. Προσπάθησε λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα λέγαμε. Σε αυτές τις δύο βάρκες να ισορροπήσει. Σε αυτές τις δύο βάρκες να σε ρωτήσω κάτι, Ιωάννα. Και να βρει μια ισορροπία. Επειδή με πολύ δύσκολο τρόπο. Όσοι μας παρακολουθούν δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται ή να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Γιατί ακριβώς κατηγορείται η κυρία Τσοχατζοπούλου? Με δύο λόγια θα πούμε, Νίκο, γιατί κατηγορείται η κυρία Τσοχατζοπούλου. Κατηγορείται ότι είναι και αυτή, όπως ο πατέρας της, αποδέκτης πολιτικού χρήματος, δηλαδή μίζας, παράνομου πολιτικού χρήματος, γιατί αγόρασε ακίνητα, τα έχει στην ιδιοκτησία της χωρίς να μπορεί να τα δικαιολογήσει. Να δικαιολογήσει δηλαδή ότι αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο. Αυτά ή κάποια από αυτά προέρχονται από τις εταιρείες πλυντήρια, από τις εταιρείες οχήματα. Βεβαίως. Για παράδειγμα το ακίνητο της Διονυσίου, της Δινοκράτους 60. Να αναφερθούμε μόνο σε αυτό. Αυτό το ακίνητο αρχικά αγοράζεται και ανήκει σε μία από τις εταιρείες πλυντήρια, την Blue Bell, την οποία εκπροσωπεί ο θείος της και πρώτος ξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο Νικόλαος Ζήγρας. Στη συνέχεια το ακίνητο αυτό περνά στην ιδιοκτησία, το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ενός παρένθετου προσώπου που είναι επίσης προφυλακισμένος, ο Αστέριος Οικονομίδης, για να καταλήξει στην ίδια το 2006, που κατά το κατηγορητήριο, το εισαγγελικό πόρισμα και τη δικογραφία, δεν μπόρεσε η Αρετή Τσοχατζοπούλου να αποδείξει ότι τα χρήματα αυτά πράγματι καταβλήθηκαν, δηλαδή ότι δεν ήταν εικονική η αγοροπολισία και ότι τα χρήματα αυτά ήταν νόμιμα. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε μερικά στοιχεία ακόμα, μερικές κάρτες από όσα είπε, όσα ισχυρίστηκε προσπαθώντας να αποφύγει την προφυλάκηση η κυρία Τσοχατζοπούλου. Ναι, είναι μεγάλο το υπόμνημά της. Να πούμε λοιπόν ότι η Αρετή Τσοχατζοπούλου, καταρχήν να πούμε ότι δίνει ένα στίγμα της ίδιας της της ζωής. Είναι 50 ετών, έχει 3 ανήλικα παιδιά, πρέπει να σου πω, Νίκο. Ναι. 2 εκτός γάμου, είναι μονογονεϊκή οικογένεια και ένα από γάμο. Και αναφέρει ότι δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι μετά την οριστική επιστροφή μου στην Ελλάδα έρχεται το 1958. Να εξηγήσουμε τώρα εδώ ότι έχει πει νωρίτερα ότι έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Γερμανία. Έχει έρθει, νομίζω, όταν ήταν 12 ετών στην Ελλάδα η κυρία Τσοχατζοπούλου. Ξαναφεύγει για σπουδές. Σπουδάζει και έρχεται κάπου το 92 και εγκαθίσταται μόνιμα. Ξαναφεύγει, εργάζεται στο εξωτερικό στις Βρυξέλλες. Είναι αρχιτέκτον στο επάγγελμα, με εξειδίκευση στα κτίρια που σχετίζονται με άτομα με ειδικές ανάγκες. Και έρχεται το 98 πλέον. Το 98 και εγκαθίσταται μόνιμα στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν ότι μετά την οριστική επιστροφή μου στην Ελλάδα, τη γέννηση των τριών τέκνων μου και καθόλου το χρονικό διάστημα έως και σήμερα, οι κοινές μας εμφανίσεις, μιλάει για τον πατέρα της, για να δείξει ότι δεν έχει πια σχέσεις, είναι ανύπαρκτες και η προσωπική μας επικοινωνία έως ελάχιστη
και δυναμητιζόταν καθημερινά από την ένταση στις σχέσεις μεταξύ των γονιών μου. Νίκο, για να βάλουμε εδώ μία τελεία και να πούμε και κάτι ακόμα, η Αρετή Τσοχαντζοπούλου βάζει ένα χρονικό ορόσημο στην πορεία της και στην εμπλοκή της αυτή την υπόθεση. Τη σχέση του πατέρα της με την τωρινή σύζυγό του, τη Βασιλική Σταμάτη, και την ένταση που προκάλεσε αυτή η σχέση, διαρριγνύοντας το γάμο του πατέρα της και της μητέρας της γερμανικής καταγωγής. Αυτή λοιπόν η, θα λέγαμε, δυσάρεστη οικογενεία και ατμόσφαιρα την επηρεάζει και γι' αυτό αναφέρεται επί μακρόν στο υπομνημά της. Αυτό πάντως έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την ουσία της υπόθεσης. Τι λέει και τι. Ναι, έχει έναν βασικό ισχυρισμό. Λέει ότι τα ακίνητα αυτά και κυρίως τη Δινοκράτους την απέκτησε με νόμιμα χρήματα. Ο ισχυρισμός της είναι βασικός. Λέει δηλαδή ότι πούλησε ένα ακίνητο πενταόροφο που είχε σε συνειδιοκτησία με μια φίλη της. Πήρε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την εποχή εκείνη. Έγινε αυτή η πράξη, η αγοραπολισία. Το κατηγορητήριο δεν συνδέει τις δύο αγοραπολισίες, γιατί αν το συνέδεε δεν θα ήταν κατηγορούμενη. Δηλαδή δεν θεωρεί ότι αυτά τα χρήματα που πήρε από αυτό το ακίνητο τα χρησιμοποίησε για την αγορά της Δινοκράτους. Έχει τελείως διαφορετική άποψη το κατηγορητήριο και μάλιστα τα ενισχυτικά στοιχεία που κατά την εισαγγελία την ενοχοποιούν είναι ότι η αγοροπολισία της Δινοκράτους έγινε χωρίς να καταμετρηθεί το τίμημα ενώπιον του συμβουλεογράφου και χωρίς να υπάρχει παραστατικό έγγραφο από λογαριασμό ή από κάποιο άλλο στοιχείο που να λέει ότι τα χρήματα αυτά τα είχε και τα έδωσε. Τώρα, εκτός από την κυρία Τσοχαντζοπούλου, η οποία είπαμε προφυλακίστηκε, έχουμε αύριο την απολογία της κυρίας Σταμάτη, της συζύγου πια του κυρίου Τσοχαντζόπουλου. Ναι. Είναι και αυτή μια πολύ δύσκολη μέρα για την κυρία Σταμάτη. Έχει και αυτή κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιβαρυντικά στοιχεία και αυτή. Ακίνητο το γνωστό της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, που και αυτό αποκτήθηκε με την ίδια περίπου διαδρομή. Δηλαδή εταιρεία πλυντήρια, δύο εταιρείες πλυντήρια και στο τέλος φτάνει στην ίδια. Και έχουν εντοπιστεί και τραπεζικές τις καταθέσεις στην Ελβετία και στην τράπεζα UBS, που εκείνη βέβαια αρνείται ότι σχετίζονται με μίζες και με πολιτικό χρήμα. Το πόρισμα το εισαγγελικό και το κατηγορητήριο έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Θα περιμένουμε λοιπόν αύριο το βράδυ τέτοια ώρα να ξέρουμε τι έχει γίνει και με την κυρία Σταμάτη. Να πούμε απλώς μόνο, ναι, Νίκο, ότι οι πληροφορίες αναφέρουν από τους συνηγόρους της ότι η κυρία Σταμάτη δεν πρόκειται να ακολουθήσει την υπερασπιστική γραμμή που έχει ακολουθήσει είτε ο σύζυγός της είτε η κόρη του. Θα κινηθεί σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος και θα δούμε ποια θα είναι η έκπληξη που επιφυλάσσει στις δικαστικές αρχές αύριο προσερχόμενη στον ανακριτή. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι περίπου θα ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε το παραμικρό και ότι όλες οι κινήσεις γίνονταν από το σύζυγό της. Ναι, φαίνεται όμως ότι θα προσπαθήσει με κάποιο νομικό τρόπο, να το πω απλά, με κάποιο νομικό τρόπο να υπερασπίσει τον εαυτό της, κερδίζοντας χρόνο, θα σου έλεγα εγώ. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Ιωάννα, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα δούμε τον δικηγόρο της Αρετής Τσοχαντζοπούλου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Να πω ότι το είδατε και στα πλάνα, την κόρη του Άκη Τσοχαντζόπουλου να προσέρχεται νωρίς το πρωί, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της στα δικαστήρια, σε όχι καλή ψυχολογική κατάσταση και σε ακόμα χειρότερη, όπως είναι επόμενο και προφανές, αποχώρησε, μάλλον οδηγήθηκε στην προφυλάκηση. Η κυρία Αρετή Τσοχαντζοπούλου μπήκε μάλιστα στις φυλακές από την πλαϊνή πόρτα. Ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι έτοιμος. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτο. Έλεγα και πριν ότι πάντα μια προφυλάκηση, και ειδικά μιας γυναίκας, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι η δικαιοσύνη είχε σοβαρά στοιχεία. Κύριε Βαγγελάτο, εγώ ακόμα σαν δικηγόρος, όταν ένας άνθρωπος που μου έχει εμπιστευτεί την ελευθερία του προφυλακίζεται, κρατείται προσωρινά, αδίκως κατά τη δικιά μου άποψη, στενοχωριέμαι. Και αυτή τη στιγμή είμαι πολύ στενοχωρημένος. Δεν είμαι μηχανή, δεν είμαι άνθρωπος που λέω πήρα την αμοιβή μου και από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει. Είμαι βαθιά στενοχωρημένος, διότι αν θέλετε έκανα το λάθος και λάθος εντός αγωγικών. Πήγα και επισκέφθηκα την Αρετή Τσοχαντζοπούλου στο σπίτι της. Και την ώρα που πήγα στο σπίτι της, είδα δύο παιδάκια, 4 και 5 χρονών. Το ένα παιδί να κρατάει το αριστερό της χέρι και το άλλο το δεξί της. Σαν στα φύλλα ήταν τα δύο παιδιά της. Και ένα άλλο παιδί 14 χρονών. Η Αρετή Τσοχαντζοπούλου τα έχει μεγαλώσει μόνη της, γιατί δεν έχει παντρευτεί. Με τον πατέρα της, των παιδιών, οι σχέσεις δεν είναι καλές. Αυτούς τους προβληματισμούς τους έβαλα στον κύριο ανακριτή. Και του λέω, τι έχει να κερδίσει η δικαιοσύνη εάν στερήσεις από 3 παιδιά τη μάνα
με την οποία ζουν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το τετράχρονο, το πεντάχρονο και το δεκατετράχρονο, τι θα πούν τώρα? Που θα είναι μόνα τους. Ναι. Αυτό, κύριε Ευαγγελάτο, δεν είναι συναισθηματικό μόνο επιχείρημα. Η δικαιοσύνη έχει και συνέστημα. Ο ανακριτής ο συγκεκριμένος, γιατί εγώ, κύριε Ευαγγελάτο, με ξέρετε χρόνια, κάνω αντιπαράθεση εκεί που βλέπω δικαστική αυθαιρεσία. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις με τους δικαστές οι οποίοι αυθαιρετούν. Γιατί άλλο είναι η δικαστική ανεξαρτησία και άλλο είναι η δικαστική αυθαιρεσία. Επιτρέψτε όμως το ερώτημα τώρα. Και αυτό το λέει και ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ναι. Άνθρωπος αυτός, ναι, δεν είχε δικονομικά την δυνατότητα να κρατήσει προσωρινά αυτή τη μάνα των τριών παιδιών. Και το έκανε. Κύριε Δημητρόπουλε. Είναι ένας κενός, θα το πω δημόσια, είναι ένας κενός άνθρωπος συναισθηματικά. Και αν θέλετε, εκτός από κενός άνθρωπος συναισθηματικά, είναι και ένας άνθρωπος που αμφιβάλλω και για την νομική του κατάρτιση. Θα σας πω, διότι πάντως, δεν τήρησε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Είστε καταιγιστικός, αντιλαμβάνομαι τη φόρτιση, τη βλέπω κιόλας, αλλά θα σας πω ότι αυτή είναι μια συναισθηματική καθαρά προσέγγιση. Λάθος. Αν μου επιτρέπετε να πω και τη γνώμη μου. Και θα σας πω επίσης ότι ο δικαστής ο οποίος κρίνει, βεβαίως πρέπει να έχει το συναίσθημά του, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να έχει και τα νομικά επιχειρήματα. Δεν είναι εκεί για να παράγει συναίσθημα, είναι για να παράγει δικαιοσύνη. Αναφισβήτητα. Ρωτώ λοιπόν τώρα. Η κυρία Τσοχατζοπούλου κατηγορείται ότι ένα από τα ακίνητα, το περιβόητο ακίνητο της Δίνο Κράτους, έχει περιέλθει στην κατοχή της με τον τρόπο που μας περιέγραψε η κυρία Μάνδου. Πατέρας της, ο κύριος Τσοχατζόπουλος, φέρεται σε ένα πόρισμα κόλαφο να διακινεί τεράστια ποσά μαύρου χρήματος. Ένα ακίνητο λοιπόν που υπάρχει σε μια εταιρεία offshore, που είναι του πατέρα της, όπως λέει το πόρισμα, ξαφνικά περιέρχεται στην κατοχή της. Μέσω του παρένθετου προσώπου που ήδη έχει προφυλακιστεί και με μια πολύ περίεργη διαδικασία, η οποία είναι εξοργιστική για το μέσο πολίτη, που έχει επίσης τρία παιδιά, κύριε Δημητρακόπουλε. Δηλαδή, εννοώ το ότι το να φτάνει αυτός που το αγόρασε και να τον ρωτάει η ανακρίτρια, μέτρησε τα χρήματα, και να λέει όχι, δεν τα μέτρησα, για αγοραπολισία ενός τόσο βαρέως ακινήτου, τόσο βαρέως εννοώ ως προς το τίμημα. Δεν είναι συνηθισμένο πράγμα. Κύριε Ευαγγελάτο, θα είμαι ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας που θα σας έλεγα ότι αν υπάρχει πολιτικό χρήμα, θα πρέπει να υπάρξει και ευαισθησία. Το τι έκανε ο κύριος Τσοχατζόπουλος, γι' αυτό έχει σπουδαίους νομικούς παραστάτες, τον κύριο Κοτσαλή, τον πανεπιστημιακό δάσκαλο, ποιος έχει, είναι το Γιάννη τον Παγουρόπουλο, εξαίρετο δικηγόρο και με ήθος, αυτοί θα απολογηθούν για τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Σας λέω όμως εγώ ότι δεν είναι μόνο συναισθηματική διάσταση. Το κατηγορητήριο αποδομήθηκε με δύο λέξεις, γιατί αποδομήθηκε. Έγινε μια αγορά ενός ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Ο ανακριτής από σήμερα. Από offshore που έκρυβε ο πατέρας. Προσέξτε. Όχι. 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 Η αγορά την οποία έκανε η κυρία Τσοχατζοπούλου η Αρετή, τα χρήματα τα οποία χρησιμοποίησε, τα είχε την ημέρα που έγινε το συμβόλαιο, μέχρι τελευταίο ευρώ βγάλει από τραπεζικό της λογαριασμό. Και σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό υπήρχαν άλλα χρήματα, τα οποία είχαν προέλθει από νομιμότατη αγοροπολισία. Συγγνώμη, να, να το καταλάβει ο κόσμος. Που υπήρχε μέσα στις φορολογικές της δηλώσεις, μέσα στο πόθεν έσχες. Τα χρήματα δηλαδή που έδωσε η Αρετή Τσοχατζοπούλου για να αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι, φαίνεται ότι βγήκανε από τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος είχε νόμιμα χρήματα. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Δημητρακόπουλε, τι με στενοχωρεί. Ένα λεπτό, να το τελειώσω. Το φαίνεται που λέτε. Τι με στενοχωρεί. Ναι. Ότι ο ανακριτής σήμερα, γιατί σας λέω ότι πέρα του ότι είναι συναισθηματικά κενός. Εγώ ειλικρινά. Καλώς έκανε πάντως. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, αν συνδυαζόταν η κενότητα συναισθηματική με νομική κατάρτιση, θα έλεγα καλώς όπως λέτε εσείς. Αλλά όταν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει διαβάσει ότι η Αρετή Τσοχατζοπούλου, που του το έκανε στο υπόμνημα, πριν από μήνες είχε πουλήσει ακίνητο 5 ορόφους, που είχε φτιάξει με το σύστημα, το πήρε, το κατασκεύασε με δάνειο, το πούλησε και υπήρχε καταβολή χρημάτων που τα κάλυπταν όλα αυτά. Μέσα στην τράπεζα υπήρξε αγοράστρια. Ωραία. Υπήρχαν χρήματα. Επιτρέψτε με να ρωτήσω. Όλα αυτά. Ο άνθρωπος δεν τα έχει δει. Είναι επιμελής ανακριτής αυτός. Δεν είμαι που εγώ να τον κρίνω, την ελευθερία κύριε του άλλου. Ούτε κοιτάξτε, να τον κρίνω. Μπορώ, αφήστε κύριε, να κάνουμε κύριε διάλογο. Αγγελάτο, μην κάνετε μονόλογο, κύριε Βαγγελάτο. Δεν κάνω μονόλογο. Θα μου επιτρέψετε το ερώτημα. Αλλά στη ζωή μου, σας παρακαλώ, με τη δικαστική αυθαιρεσία, δημόσιες σχέσεις δεν θα κάνω. Επιτρέψτε μου και το έχω αποδείξει 25 χρόνια. Επιτρέψτε μου και θα το καταλάβει και ο κύριος ανακριτής ότι εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Αφήστε με να υποβάλω το ερώτημα. Σε θεσμικά όργανα θα απευθυνθώ. Το ερώτημα είναι απλό. Υπάρχει ένα ακίνητο στη Δίνο Κράτους. Ναι. Το ακίνητο αυτό ανήκει σε μια εταιρεία που λέει το πόρισμα ότι είναι μια εταιρεία του Άκη Τσοχατζόπουλου, ότι αυτός είναι ο πραγματικός της ιδιοκτήτης. Και προσπαθούσε να το έχει κρυφό ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Το ακίνητο αυτό λοιπόν που είναι στην εταιρεία που είναι ο Ζήγρας διαχειριστής, ο θείος της κυρίας Τσοχατζόπουλου, και που ο Άκης προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό,
ξαφνικά περνάει σε ένα παρένθετο πρόσωπο. Έναν από τους ανθρώπους που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χρησιμοποιούσε ο Τσοχατζόπουλος για να ξεπλένει το μαύρο πολιτικό χρήμα που εισέπρατε. Τον κύριο Οικονομίδη. Και μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα, από την ιδιοκτησία του κυρίου Οικονομίδη, περνάει στην κυρία Τσοχατζόπουλου. Πείτε σε εμάς, όλους τους πολίτες που βλέπουμε το μαύρο χρήμα να χορεύει. Το κύριο Τσοχατζόπουλου το μαύρο χρήμα. Α, με σαφή αυτό. Δεν είναι της κυρίας Τσοχατζόπουλου, είναι του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Με το βάση το κατηγορητήριο. Βάση το κατηγορητήριο πάντα. Πείτε λοιπόν σε όλους εμάς πόσο εύκολο είναι να πιστέψουμε ότι αυτό το ακίνητο δεν το έδωσε ο πατέρας στην κόρη. Σας λέω... Να μου πείτε ότι μπορεί η κόρη να μην ήξερε την προέλευσή του, άντε και να σας το δεχτώ. Λέω, αλλά λοιπόν, πόσο εύκολο είναι ότι ο πατέρας πήρε τα λεφτά από την κόρη για να τις πουλήσει το ακίνητο. Λέω, δεν λοιπόν, το πιστεύω, κύριε Σας λέω λοιπόν, κύριε Ευαγγελάτο, και καλά κάνετε και εσείς δεν το πιστεύετε. Από τα στοιχεία όμως της δημοσιογραφίας. Τι ήξερε η κυρία Τσοχατζόπουλου ότι ο πατέρας της παίρνει μίζες. Αυτό μπορώ να το. Σας λέω. Μπορώ να το έχω σαν ερώτημα. Μπορώ να σας πω λοιπόν, κύριε Ευαγγελάτο. Με επίκληση τη συνείδησή μου, γιατί εδώ υπάρχουν έγγραφα, ότι η κυρία Τσοχατζόπουλου το συγκεκριμένο ακίνητο το αγόρασε από έναν επιχειρηματία, τον κύριο Οικονομίδη, ο οποίος μέχρι και σήμερα που μιλάμε, οποιονδήποτε ρωτήσετε στην αγορά, έχει μια φήμη αψεγάδιαστη. Δεν είδε ούτε τον θείο, πάντως, δεν είδε το ούτε πόρισμα, τον πατέρα. Ο Άκης τον χρησιμοποιούσε σαν πλυντήριο. Ναι, αλλά η ίδια δεν το ήξερε ότι ήταν πλυντήριο. Σας λέω, όταν έδωσε τα χρήματα, προσέξτε, ακούστε με. Ο Άκης ήταν τόσο στιγνός να πουλήσει στην κόρη ακούστε του το σπίτι. Με, να σας πω κάτι. Ακούστε με. Εγώ ξέρω ότι τη στιγμή που παίρνει τα χρήματα ο κύριος Οικονομίδης, τη μέρα εκείνη, μέχρι τελευταίο ευρώ, θα έχει πάρει τα χρήματά της η κυρία Αρετή Τσοχατζόπουλου από προσωπικό της λογαριασμό. Βεβαίως. Που ό,τι χρήματα υπήρχαν εκεί εδικαιολογούνται φορολογικά μέχρι το τελευταίο σέντ. Απλή ερώτηση. Από έχει εκεί και κάνει πέρα. Και την αντίστοιχη ισόπωση κατάθεση ο κύριος Οικονομίδης εκείνη την ημέρα. Ο κύριος Οικονομίδης τα πήρε τα χρήματα, τα συγκεκριμένα. Η Τσοχατζόπουλου έχει την απόδειξη της τράπεζας. Το τι τα έκανε ο κύριος Οικονομίδης δεν μπορεί να τα ξέρει ούτε να απολογείται η κυρία Τσοχατζόπουλου γιατί έκανε τα χρήματά του ο κύριος Οικονομίδης. Ο κύριος Οικονομίδης είχε προσωπικό, πολυάριθμο. Μπορούσε να δώσει μισθούς, μπορεί να αγοράσει σπίτι. Αλλά δεν τα έχει καταθέσει. Ο ίδιος λέει. Για να ο ίδιος λέει όχι. Ο ίδιος η λέει, διαδρομή του χρήματος δεν φαίνεται. Δηλαδή. Φαίνεται. Α. Αγόρασε με αυτά τα χρήματα ακριβώς. Όχι λέει. Προκύπτει με συμβόλαια. Ακίνητο στα προάστια, βόρεια προάστια. Μετά από πόσο καιρό. Δεν το ξέρω, μετά από 5-6 μήνες, 7 δεν το δηλαδή, θυμάμαι. 5-6 μήνες, δεν είμαι συνήγορος του Οικονομίδη. Τόσα λεφτά τα κλώσσακε κάπου σε ένα σεντούκι. Με συγχωρείτε, σιγά. Μπορεί, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ο κ. Οικονομίδης είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Μπορεί για εμάς τα 450 χιλιάρικα για εσάς, για κύριε Ευαγγελάτο, και για μένα να είναι υπέρογκο ποσό, αλλά για έναν επιχειρηματία του επίπεδου και του βεληνικού του κυρίου Οικονομίδη είναι ένα ποσό το οποίο. Απαντήστε μου όμως, κύριε Δημητρακόπουλε, σε ένα ερώτημα. Αλλά δεν έχει την αξία που έχει ο Άκης Τσοχατζόπουλος πουλάει και προσπαθεί να βγάλει κέρδος από ακίνητο στην κόρη του. Όχι. Γιατί αυτό προκύπτει. Τώρα, δικό του είναι Βαγγελάτο, στην offshore του είναι. Κύριε Βαγγελάτο, εγώ σας είπα τι προκύπτει από τα στοιχεία. Σαν έγκριτος δημοσιογράφος, κάνετε τον αντίλογο και μάλιστα βάζετε προβλήματα. Θέλετε να σας πω τι είπα στον ανακριτή. Το οποίο είναι. Το... Απαντάω και σε εσάς η χρόνος. Θέλετε, κύριε ανακριτά, καθυπόθεση συνεργασίας να είναι αυτά τα χρήματα. Από μίζες του Τσοχατζόπουλου. Εγώ μπαίνω σε αυτή τη λογική, με υπόθεση. Θα καθότανε ποτέ ο Τσοχατζόπουλος να πει στην κόρη του και να την κάνει μέρος του προβλήματος, έλα εδώ κορούλα μου, σου δίνω ένα σπίτι το οποίο είναι από μίζες. Χωράει στο μυαλό κανενός ανθρώπου. Δεύτερο επιχείρημα που είπα στον ανακριτή. Ακούστε με, κύριε Βαγγελάτε. Ένα λεπτό. Να ακούσετε και το από δεύτερο. Από τις ατσαλιές που έχει κάνει ο Άκης, χωράει και παραχωράει. Κοιτάξτε. Όχι για την κυρία Τσοχατζόπουλου, για τον Άκη μιλώ. Ακούστε το δεύτερο ερώτημα. Ακούστε το δεύτερο ερώτημα. Εγώ. Και εσείς αύριο κάνουμε μια γονική παροχή στο παιδί μας. Το παιδί μας, ο γιος σου Νίκο και ο γιος μου που είναι φίλοι και έχουν μεγαλώσει από παιδιά θα πούνε σε σένα και σε μένα ναι, μπαμπά, για πες μου πόθεν απόκτησες αυτό το ακίνητο που μου το δίνεις. Το παιδί όταν του δώσεις ένα σπίτι, καλόπιστα θα το πάρει. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, το είπα από την αρχή. Το να πει κανείς ότι η κυρία Τσοχατζόπουλου ήξερε ότι φέρεται να έχει πάρει μίζες από οπλικά συστήματα ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Είναι κάτι που είναι ισχυρισμός. Απ' την άλλη, βέβαια. Δεν αποδεικνύεται. Μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια. Δεν αποδεικνύεται. Και βλέποντας τον πατέρα σου ξαφνικά να αγοράζει το ένα κίνητο μετά το άλλο, κάπου μπορεί σας να πει κάτι. Λοιπόν, αλλά δεν σημαίνει γνώση. Έχετε δίκιο σε κάτι. Αυτό. Έχετε δίκιο σε έτσι. Θα σας πω κάτι όμως, κύριε Βαγγελάτο. Η Αρετή Τσοχατζόπουλου με τον πατέρα της, πρέπει να το ξέρουμε έτσι, μετά από μια περίοδο και. Δεν είχαν στενές σχέσεις πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ο πατέρας της. Το αγοράζει όταν πάντως ο πατέρας της. Της όχι, την περίοδο που φέρεται να μην έχει σχέση. Δεν σχέσεις. Φαίνεται πολιτής ο πατέρας της. Γιατί σας λέω. Μα του πατέρα της είναι. Δήλωσες, είναι στην offshore του πατέρα. Ναι, αλλά δεν το ήξερε. Κρυμμένο του πατέρα. Δεν ήξερε αυτή την offshore. Η ίδια Τσοχατζόπουλου είπε. Σύντοση, τώρα, κύριε αν ήξερε. Εδώ το χάνουμε. Αν ήξερε. Αγόρασε τυχαία το διαμέρισμα αυτό. Από την offshore του πατέρα της χωρίς να ξέρει την δικό του. Μα αφού δεν φαινόταν κανένα Τσοχατζόπουλο. Τι μου λέτε τώρα. Αλλά είναι συμμορία που τα φτιάξαμε. Αν υπάρχει συμμορία.
Βάλτε όποιον θέλετε μέσα στη συμμορία, βγάλτε απ' έξω το παιδί. Συμφωνώ. Γιατί το παιδί, ναι, ναι, η Αρετή Τσοχατζοπούλου, από την πρώτη στιγμή αγωνιζότανε και είχε μια οικονομική αυτοτέλεια από τον πατέρα. Η λογική είναι μήπως ο Άκης έπρεπε να χαϊδέψει την κόρη. Ουδέποτε του εκμεταλλεύτηκε τη θέση του πατέρα της και από το 96 και μετά, που έκανε μια άλλη στροφή στην προσωπική του ζωή ο κύριος Τσοχατζόπουλος, η Αρετή Τσοχατζοπούλου απομακρύνθηκε και στάθηκε δίπλα στη μάνα όπως και ο αδελφός της. Σας λέω όμως ένα παράπονο. Το οποίο θα δημόσια. Θα το πω, κύριε Ευαγγελάτου. Δεν μπορεί ο ανακριτής χθες να καλεί σε απολογία τους χρηματιστές μέσα από τους λογαριασμούς των οποίων πήγε και κινήθηκε όλο αυτό το χρήμα για το οποίο ψάχνονται αυτές οι offshore εταιρείες. Και να έχει στους χρηματιστές που αν δεν υπήρχαν αυτοί δεν θα υπήρχε ροή του χρήματος και να τους αφήνει ελεύθερους χωρίς περιοριστικούς όρους. Και να έρχεσαι και να προφυλακίζεις τη μάνα των τριών παιδιών που, προσέξτε, σε όλο το ξετίναγμα το λογαριασμό των offshore εταιριών δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ που να έχει πάρει η Αρετή Τσοχατζοπούλου, ούτε μια υπογραφή της. Αυτό, κύριε Ευαγγελάτο, για μένα ναι, γιατί σας ξαναλέω, με τη συνείδησή μου και με την οικονομία δεν κάνω καμία έκπτωση την ποινική, θα πρέπει να το ερευνήσει ο κύριος Τέντες. Μάλιστα. Γιατί αυτή η προνομιακή συμπεριφορά στους χρηματιστές, που αν δεν υπάρχουν χρηματιστές δεν υπάρχει νομιμοποίηση χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα και αυτή η ανηλαιή συμπεριφορά σε μια μάνα τριών παιδιών. Ευχαριστώ. Αυτό είναι προς διερεύνηση και καλό τον κύριο Τέντε και τα θεσμικά όργανα, γιατί σας είπα. Εγώ στα θεσμικά όργανα θα αναφερθώ. Για λόγους χρόνου πιέζομαι. Νομίζω ότι ήταν πολύ αναλυτικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση και για τις λεπτομέρειες που είπαμε. Για να πάμε, κυρίες και κύριοι, στις πολιτικές εξέλιξεις. Μέρα σημαντική. Ο Αντώνης Σαμαράς πήγε ξανά στο Ζάπιο, έκανε σημαντικές εξαγγελίες για το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από τη μια και από την άλλη. Είχαμε τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, εμφανίστηκε ξανά μετά από πολύ καιρό για να ζητήσει μια συγγνώμη πολύ ασαφή. Το δόγμα νόμος και τάξη επιστράτευσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματός του για τους θεσμούς, την κοινωνία και την ασφάλεια. Μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σαμαράς πρότεινε την ουσιαστική κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια, αλλαγή του πλαισίου για τις απεργίες και τις πορείες, την κατάργηση του νόμου Ραγκούση για τη λαθρομετανάστευση, την αποκατάσταση των ειδικών μισθολογίων των αστυνομικών και των πιλότων, ενώ απέκλεισε την περικοπή των μισθών των κληρικών. Τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τραυμάτισε το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων. Και είναι προτεραιότητά μας να το αποκαταστήσουμε. Δεν υπάρχει πατρίδα χωρίς πατριωτισμό και δεν υπάρχει πατριωτισμός χωρίς υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Ο Αντώνης Σαμαράς παρουσίασε και μια μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση που θα ενισχύσει το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρότεινε το ασυμβίβαστο του αξιώματος υπουργού και βουλευτή, ώστε να διακλίνεται η εκτελεστική από την νομοθετική εξουσία, τη δραστική περικοπή των βουλευτικών προνομίων, ενώ μίλησε και για σταθερό εκλογικό σύστημα, αφού αλλάξει τον εκλογικό νόμο μέσω του κατακαιρματισμού των μεγάλων περιφερειών. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το χθες. Θέλω η πατρίδα μου να φύγει μπροστά προς το αύριο. Άμεσο και καυστικό ήταν το σχόλιο του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον Αντώνη Σαμαρά. Συγχαρητήρια, η απαγγελία του προγράμματός μας στο Ζάπιο είχε τον επιβαλλόμενο στόμφο. Την επόμενη φορά προσπαθήστε, αν και ο λίγον δύσκολο από στήθους, όπως και στις συνεντεύξεις ζωντανές και όχι μαγνητοσκοπημένες. Περισσότερα στο debate, αν το τολμήσετε. Γνωρίζετε φυσικά ότι ουδέποτε το αντίγραφο είχε την αξία του πρωτοτύπου. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος συναντήθηκε το πρωί με νέους καινοτόμους επιχειρηματίες, οι οποίοι τους ζήτησαν πάταξη της γραφειοκρατίας και σταθερό φορολογικό σύστημα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η ρευστότητα στην αγορά είναι ο απαραίτητος όρος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Τα 50 περίπου δισεκατομμύρια που μπαίνουν στην ανακεφαλαιοποίηση, σε μεγάλο ποσοστό, θα αρχίσουν να διοχετεύονται στην αγορά. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Παπανδρέου ζητούσε συγγνώμη για τις μειώσεις μισθών και συντάξεων εκ μέρους του πολιτικού κόσμου. Πληρώσαμε και πληρώνουμε λάθη δεκαετιών. Δεν μπόρεσα να αποτρέψω τις άδικες αποφάσεις που είχαμε ανάγκη για να μην καταρρεύσει η χώρα. Και αυτό είναι ευθύνη όλων, ανεξαιρέτως των πολιτικών δυνάμεων, είτε κυβέρνησαν είτε όχι τη χώρα. Τους διαβεβαιώνω με το χέρι στην καρδιά πως έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι ήταν δυνατόν. Ο τέος πρωθυπουργός χαρακτήρισε απειλές και σκευωρίες τις φωνές που ακούγονται περί παραπομπής του σε ειδικό δικαστήριο και κατέληξε πως το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη σοβαρή επιλογή εν ώψη της 6ης Μαΐου. Καλύτερα οι Έλληνες να θυμώνουν για αυτά που ζουν παρά να ζήσουν την απόλυτη καταστροφή μιας χρεοκοπίας.
και αυτό το αποτρέψαμε. Ξέραμε ότι θα έχει κόστος, αλλά ήταν συλλογική η απόφασή μας να κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Η Αλέκα Παπαρίγα από την πλευρά της έθεσε ποδοσφαιρικούς όρους στο τραπέζι της εκλογικής αναμέτρησης. Μιλώντας στον Sky, παρομοίασε ούτε λίγο ούτε πολύ την γερμανική Bayern με το ΚΚΕ που δεν έπαιξε κατενάτσιο, όπως είπε στη Μαδρίτη, και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Η Bayern είχε την πολιτική. Τον πολιτικό πυρήνα. Όχι, στο Κουκουέ. Επίθεση, επίθεση, επίθεση στο ξένο γήπεδο. Λοιπόν, θέλω να σας πω καλησπέρα, Ελένη, καλησπέρα, Γιώργο, ότι όποιος έχει κάνει συνεντεύξεις με την κυρία Παπαρίγα, έχει έρθει κοντά της, ξέρει, έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος σε κερδίζει. Η κυρία Παπαρίγα, λοιπόν, σήμερα το πρωί, πρώτα απ' όλα, ξέρει την καταπληκτική ατάκα που λέει, γελάει, το χαίρεται και η ίδια με την παρομοίωση. Γιατί ξέρει ποδόσφαιρο. Ναι, της Μπάγκερ με το Κουκουέ. Και από το ύφος της καταλαβαίνεις ότι αυτό που θα πει θα γράψει. Είναι, δηλαδή, Αλέκα. Αργεί να πει σήμερα την ατάκα της, αλλά όταν τη λέει. Γράφει. Ωραία ατάκα. Στο δεύτερο λοιπόν, κερδίζει το Κουκουέ. Ζάπιο 4. Ζάπιο 4, ναι. 4, δεν έχουμε χάσει το μέτρημα. Όχι. Ζάπιο 4. Σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις. Όπως λέγαμε χθες και με τον κύριο Βεντζέλο, σήμερα ο κύριος Σαμαράς έκανε τις παρεμβάσεις αυτές για μια ισχυρή εντολή, όπως είπε, όπως θέλει να περάσει, με θεσμικές παρεμβάσεις, με παρεμβάσεις για το κράτος, για την κοινωνία. Βάζει μια σειρά πράγματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν. Έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λέγαμε χθες δεν το είπε. Επιτέλους. Πόσο ακόμα. Δεν το είπε ο κύριος Βεντζέλος. Το λέει σήμερα ο κύριος Σαμαράς. Όταν το είχε πει πάλι η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει ναι στην αρχή και μετά από κομματική πίεση ανέρεσε από το βήμα της Βουλής τη θέση του. Ο κύριος Βενιζέλος δεν απάντησε ποτέ στις προτάσεις ως έγκριτος συνταγματολόγος στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές έκανε κάποιες δικές του προτάσεις. Άφησε έξω, όπως είπε, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μην πάμε στα χθεσινά. Θα δούμε πολύ σήμερα σε αυτό που ο κύριος Σαμαράς βάζει. Ωραία. Κάποια πράγματα σε μια σειρά. Νομίζω ότι θέτει, Ελένη, δεν ξέρω αν έχει ένσταση, θέτει προτεραιότητες. Εγώ χαίρομαι που καταλάβατε και τα βρήκατε πώς το χαρακτηρίσατε την ομιλία του κύριου Σαμαρά. Και τον δύο. Όχι, τη σημερινή ομιλία στο Ζάπιο. Ναι. Για αυτήν μιλάμε τώρα. Ναι. Ότι, εν πάση περιπτώσει, έκανε μία τομή και έδωσε συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ θα έλεγα, Νίκο μου, ότι είναι μία από τα ίδια. Ξύλινη γλώσσα, παλιές αντιλήψεις και ξαπερασμένες απόψεις. Πολύ ωραίο το πράσινο που φοράς. Ευχαριστώ. Μόνο γιατί μου αρέσει, όχι γιατί με εκφράζει. Γι' αυτό το λέω, για να απαντήσει. Λοιπόν, επικαλείται το Θεό. Ζητάει συμβόλαιο με την κοινωνία. Σου θυμίζω ότι παλιότερα είχε ζητήσει και το Πασόκ και είδαμε που έφτασε η χώρα. Όμως δεν είναι κακό να επικαλείσαι το Θεό. Και στοχοποιεί την αριστερά. Και στοχοποιεί την αριστερά. Την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε αυτό το σημείο, το πολύ κρίσιμο σημείο, την ώρα που ο μέσος Έλληνας πολίτης αναζητά κάποιες προτάσεις, νέες απόψεις, νέες αντιλήψεις, μια ελπίδα, κάτι, ένα φως, ο κύριος Σαμαράς αρνείται να βγάλει το σακάκι του, να βγάλει τη γραβάτα του, να σηκώσει τα μανίκια του και να πει «Παιδιά, είμαι εδώ». Έχω έρθει γιατί πραγματικά έχω προτάσεις, γιατί πραγματικά μπορώ να τραβήξω. Ωραία, αυτό το δύσκολο κάρο. Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Έρχεται στο μυαλό μου η άλλη εικόνα. Ωραία, λοιπόν, ο Σαμαράς δεν βγάζει τη γραβάτα, δεν σηκώνει τα μανίκια. Και πάω στον άλλο που βγάλε τη γραβάτα και σήκωσε τα μανίκια και ήταν ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό ήταν επικοινωνιακό τότε. Ωραία, πάμε λοιπόν στον κύριο Παπανδρέου. Όχι, όχι, ο κύριος Βενιζέλος. Εκεί υπάρχουν άλλες δυσκολίες. Αλλά πάμε στον κύριο Παπανδρέου λοιπόν που τα σήκωνε τα μανίκια συνέχεια. Και έβγαινε και χωρίς σακάκι και με τη γραβάτα λίγο λιμένη. Και τον είδαμε σήμερα να ζητάει συγγνώμη. Πες μου λοιπόν για τον κύριο Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου έκανε τα τραγικότερα λάθη. Θα περάσει στην ιστορία ως ένας μοιραίος πρωθυπουργός. Αλλά εγώ ομολογώ ότι πρέπει να πούμε και κάτι. Ότι του έσκασε η βόμβα στα χέρια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν ήταν μόνο ευθύνη. Μισό λεπτό. Άλλος την πέταξε για αν θέλεις να φτάσουμε. Αν θέλεις να φτάσουμε στο ποιος την πέταξε. Δεν ήταν βόμβα ακόμα. Όμως αυτό το πράγμα ξεκίνησε μία ιστορία. Τον Καραμαλή. Όταν πρότεινε τα μέτρα. Ποιος παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκα εγώ. Όταν πρότεινε τα μέτρα που ο Ανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Μας εξήγησε σήμερα ότι δεν εννοούσε ότι υπήρχαν χρήματα, αλλά ότι υπήρχαν φυσικοί πόροι στη χώρα. Είναι ωραίο να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Είναι αστείο αυτό. Μισό λεπτό. Είναι αστείο, αλλά δεν είναι αστείο. Μισό λεπτό. Παίζει με τα νεύρα μας. Όμως,
Για καθίστε ρε παιδιά. Παίζει με τα νεύρα μας. Έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το οποίο συνέβη στη χώρα. Κακοί χειρισμοί. Δεν έκανε αυτά που έκανε. Δεν γνώριζε. Έλεγε ό,τι ήθελε. Χρησιμοποίησε ανθρώπους άσχετους. Είχε δίπλα του υπουργούς οι οποίοι δεν καταλάβαιναν τι γινόταν σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης όμως έχουν και οι προηγούμενοι. Οι οποίοι ακούσαμε τον κύριο Προβόπλο. Πολλές φορές να λέει, τα είχα πει και στους δύο. Και ναι. Ο κύριος Καραμαλής είχε ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, ξεκινάει ακόμα από πιο παλιά. Από εποχές που τα κόσμανε. Εκεί θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Πρέπει να σου πω ότι πρέπει να βγάλουμε τα γυαλιά, τις παροπίδες αν θες, τα κομματικές και να τα δούμε τα πράγματα με ρεαλισμό. Μάλιστα. Και να, εγώ θα συμφωνήσω με την Ελένη σε ένα πράγμα. Ότι είδαμε και χθες τον Βενιζέλο και σήμερα τον Σαμαρά να λένε: Ελάτε ρε παιδιά να φτιάξουν ένα κράτος της προκοπής. Μα ο Βενιζέλος έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί ήταν δύο χρόνια. Γιατί δεν έκανε κάτι. Πάμε στην Χρυσή Αυγή, έχεις θέματα. Θα μείνεις. Θα μείνεις, θα τα πούμε μετά. Έχεις Διαμαντοπούλου, έχεις και Παπουτσί. Δεν θέλω να τα χάσω με τίποτα. Αλλά θέλω πριν να σταθούμε λίγο στη Χρυσή Αυγή. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Reuters έστειλε σε όλο τον κόσμο ένα βίντεο για την Χρυσή Αυγή. Τι είναι η Χρυσή Αυγή κατά Reuters και πώς λειτουργεί. Ας το δούμε και αμέσως μετά θα συζητήσουμε με τον Πάσχο Μανδραβέλη. Αυτός είναι ο τίτλος του Reuters στην έρευνα που παρουσίασε για τη Χρυσή Αυγή. Ένα κόμμα που σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο χαρακτηρίζεται από μυστικοπάθεια και έχει το πλεονέκτημα να παραμένει αόρατο ακόμα και παραμονές των εκλογών. Αφού τόσο ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος όσο και τα υπόλοιπα στελέχη αποφεύγουν τις δημόσιες τοποθετήσεις. Οι κυριότεροι λόγοι ανόδου της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα είναι δύο σύμφωνα με το Reuters. Ο πρώτος έχει να κάνει με το ότι τα μέλη της δεν είναι πολιτικοί, σε μια περίοδο που ο κόσμος είναι θυμωμένος με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους βουλευτές, και ο δεύτερος έχει να κάνει με τη δράση της οργάνωσης σε περιοχές που πλήττονται έντονα από την εγκληματικότητα και τους λαθρομετανάστες. Όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, που στελέχη της Χρυσής Αυγής προσφέρουν σε οικογένειες Ελλήνων τρόφιμα και ρούχα σε κούτες που γράφουν συνθήματα και προτροπές για ψήφο στο κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου. Δεν πιστεύουμε σε αυτή τη φαύλη δημοκρατία του χρηματιστηρίου, των δομημένων ομολόγων, όλων αυτών των φαύλων πολιτικών που μπήκανε με ένα παντελόνι και βρίσκονται αυτή τη στιγμή ο καθένας με 10 σπίτια. Η Χρυσή Αυγή είναι ναζί, κυρία Τσαπανίδου, και το ξέρετε. Και όποιος έχει αντίρρηση ή όποιος έχει ψευδέστηση ότι δεν είναι ναζί, ιδού το. Ιδού η απόδειξη. Παρά τα εξώφυλλα των περιοδικών και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς ακόμα και σε πλατείες, η Χρυσή Αυγή αρνείται το χαρακτηρισμό νεοναζί. Δηλώνουν θαυμαστές του Ιωάννη Μεταξά και ζητούν να οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο οι πολιτικοί που ευθύνονται για την κρίση. Να μπουν απαγορευμένες νάρκες στα σύνορα και να φύγουν όλοι οι αλλοδαποί με το καλό ή με το κακό, όπως λένε μέλη της. Θέλουμε να διώξουμε όλους τους μετανάστες. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ και θα φύγουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Με το καλό ή με το κακό. Η Χρυσή Αυγή ζητάει επίσης τα εγκλήματα που διαπράττονται από μετανάστες να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία, με τις ποινές να εκτελούνται σε ειδικά κέντρα κράτησης όπου οι αλλοδαποί θα δουλεύουν. Η Χρυσή Αυγή έγινε γνωστή για την λειτουργία ενοφόδοξα. Και θα μπει στη Βουλή με πολύ ψηλό ποσοστό, πολύ ψηλότερο από αυτό το οποίο βγάλαν και τα τελευταία γκάλο, γιατί λειτουργεί ενοφόδοξα, αλλά λειτουργεί πραγματικά και σωστά. Εφημείου, τι τους λες, τα φάγατε όλα τα λεφτά, λέφτες! Το ανορθόδοξο πρόσωπο της Χρυσής Αυγής φάνηκε και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Reuters, όταν μέλη της εντόπισαν σε καφετέρια του Αμαρουσίου τον Πέτρο Ευθυμίου και του επιτέθηκαν. Δεν εξοδονίστηκε προς τον κύριο Ευθυμίου τίποτα. Εξοδονίστηκε το νερό, ο καφές και δεν ξέρω μπορεί και μια πυροκαφέρι. Κανένα πιάτο, καμία καράφα, τίποτα δεν έφυγε πάνω του. Όλα μείναν εκεί.
Είμαστε πολύ πιο δημοκράτες από αυτούς όλους τους συγκεκριμένους που μας κατηγορούν. Επιθέσεις σε πολιτικούς, συνεχής παρουσία σε περιοχές με πολλούς λαθρομετανάστες και κάπως έτσι η Χρυσή Αυγή αξιοποιεί το θυμό και το φόβο πολλών ψηφοφόρων που σκέφτονται να την ψηφίσουν. Αυτή λοιπόν είναι η Χρυσή Αυγή κατά Reuters. Πάσχο Μανδραβέλη, καλησπέρα. Και είναι και πολλά άλλα που δεν είπε το Reuters. Υπάρχουν καταδίκες στελεχών, υψηλότερων στελεχών για δολοφονίες, για τραυματισμούς, υπάρχουν επιθέσεις σε φοιτητές και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν ήταν όλο αυτό το βίντεο του Reuters. Το Reuters παρουσίασε αυτά, να θυμίσω και να πω τη λεπτομέρεια. Το περιστατικό με τον κύριο Ευθυμίου έγινε με την παρουσία του Reuters. Δηλαδή τα μέλη της Χρυσής Αυγής ήταν τότε σε προεκλογική εκστρατεία με την κάμερα του Reuters. Και με εντυπωσιάζει που αρνούνται τον χαρακτηρισμό νεοναζί. Δεν ξέρω αν προτιμούν το σκέτο ναζί. Με την έννοια ότι χαιρετούν ναζιστικά. Το σύνθημα που άκουσα ήταν «Θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει» που είναι του Γκέμπελς. Τα περιοδικά τους δείχνουν τον Ρούντολφ Ες που είδα και τα λοιπά. Και λένε ότι δεν είμαστε Ναζί. Νομίζω εγώ σαν Έλληνας πολίτης θα ντραπώ να δω στη Βουλή μέλη αυτής της οργάνωσης. Δηλαδή μια χώρα η οποία μάτωσε από τον ναζισμό. Εκτελέστηκαν άνθρωποι, βασανίστηκαν οι παππούδες μας. Να δούμε μέλη αυτής της οργάνωσης μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, που δεν ξέρω, το ερώτημα είναι θα χαιρετάνε ναζιστικά ή δεν θα χαιρετάνε. Σαν Έλληνας πολίτης θα ντραπώ πάρα πολύ. Την άλλη μεριά, τι τους φέρνει στο κατόφλι του κοινοβουλίου, δεν ξέρω αν θα είναι. Ακούω ένα επιχείρημα ότι είναι η οργή του κόσμου. Και αναρωτιέμαι το εξής, δηλαδή ο κόσμος οργίστηκε με τους πολιτικούς διότι τους θεωρεί κλέφτες και ετοιμάζεται να βάλει μαχαιροβγάλτες μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, το καταλαβαίνω, να οργιστείς με τους κλέφτες πολιτικούς, αλλά θα επιλέξεις μαχαιροβγάλτες. Ακούω ένα άλλο επιχείρημα ότι παράγουν πράγματι μια βοηθάνε. Ναι, μπορεί να λάβει ένα κομμάτι αστυνόμευσης στην ουσία σε περιοχές όπως Άγιος Παντελεήμονος. Εγώ αυτό το θεωρώ ιδιωτικοποίηση του πελατειακού κράτους. Δηλαδή, όπως παλιά πηγαίνουν στο βουλευτή για να κάνουν τη δουλειά τους, τώρα πηγαίνουν στη Χρυσή Αυγή. Και θα, δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως να έχουμε παραφρονήσει αυτή τη χώρα, αλλά νομίζω ότι το να δούμε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή θα είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει να ντρεπόμαστε τα επόμενα χρόνια. Πάσχο Μανδραβέλη, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Θα πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο για να σας δείξουμε μετά ποιο είναι το νησί, το ελληνικό νησί που αγόρασε η βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Η τέταρτη σύλληψη, κυρίες και κύριοι, του Λάκη Γαβαλά μέσα στους τελευταίους 4 μήνες για χρέη, διαφορετικά χρέη προς το δημόσιο, χρωστάει συνολικά περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ, μας έκανε να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τι τέλος πάντων είναι αυτό το ελληνικό δημόσιο, πώς αντιμετωπίζει τους οφειλέτες, τι μπάχαλο είναι αυτό που επικρατεί στο ελληνικό κράτος, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος χρωστάει, συλλαμβάνεται 4 φορές για διαφορετικά χρέη και τελικά δεν γίνεται και τίποτα. Διαπιστώστε λοιπόν και αγανακτήστε μαζί μας. Κωμικο-τραγικές διαστάσεις παίρνει το ατελείωτο πηγενέλα του Λάκη Γαβαλά σε αστυνομία, εισαγγελέα και φυλακή. Ο 60χρονος μόδιστρος συνελήφθη ούτε για πρώτη ούτε για δεύτερη αλλά για τέταρτη φορά για να ακριβή απόδοση ΦΠΑ ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί του συνελήφθηκε η αδερφή του ως εντεταλμένη σύμβουλος της εταιρείας του. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τραγελαφικού τρόπου με τον οποίο, όπως φαίνεται, φαντάζονται οι αρμόδιοι ότι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Το σύριαλ των συλλήψεων του Λάκη Γαβαλά και της γελιοποίησης του ξεκίνησε στις 4 Δεκεμβρίου του 2011, όταν συνελήφθη από το ΣΔΟΕ για χρέη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε ΦΠΑ. Μετά τη σύλληψη, αφέθη ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η δεύτερη σύλληψή του ήταν φέτος, στις 26 Ιανουαρίου, και είχε να κάνει με χρέη 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφέθηκε και πάλι ελεύθερος για να ξανασυλληφθεί την επόμενη μέρα, αυτή τη φορά για χρέη 150.000 ευρώ. Εκεί ήρθε και η φυλάκιση. Ο 60χρονος μόδιστρος πέρασε μερικές μέρες στις δικαστικές φυλακές Μαλανδρίνου και τελικά αποφυλακίστηκε με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Κάπως έτσι φτάσαμε στη χθεσινή σύλληψη, αυτή τη φορά για χρέη 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν την περίοδο από 1η Πρώτου 2011 ως 31η Τρίτου του 2011. Οι νομικοί εκπρόσωποι του Λάκη Γαβαλά μας έκαναν την εξής τοποθέτηση σε σχέση με τον παρά συλλήψεων του πελάτη τους. Στα πλαίσια του ανοίγματος του άρθρου 99, η εταιρεία διαπραγματεύεται με τις τράπεζες, που είναι και οι βασικοί πιστωτές, και βρίσκεται πολύ κοντά στην εξέβρεση μιας λύσης που θα οδηγήσει πιθανόν σε άμεση εξόφληση των οφειλωμένων στο ελληνικό δημόσιο. Η εκ νέου σύλληψη του Λάκη Γαβαλά ουσιαστικά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
Μια λύση για την οποία κάνουν λόγο οι νομικοί εκπρόσωποι του γνωστού ανθρώπου της μόδας είναι η περιουσία ακινήτων του Λάκη Γαβαλά, ύψους περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από ένα πιθανό πληστηριασμό να οδηγήσει στην εξόφληση των οφειλωμένων. Πάντως προς το παρόν, λιγότερο από 10% των οφειλωμένων έχει καταβληθεί. Υποσημείωσε ότι την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τα αξιοπερίεργα, ο Λάκης Γαβαλάς εγγενίασε το νέο του κατάστημα στη Βουκουρεστίου. Ο Λάκης Γαβαλάς πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Twitter την έναρξη του νέου του καταστήματος στο Κολωνάκι. Άνθρωποι από το περιβάλλον του Λάκη Γαβαλά αναφέρθηκαν στην υπόθεση λέγοντάς μας ότι ο γνωστός μόδιστρος δεν αποφάσισε να γίνει απατεώνας στα 60 του και λέγοντας ότι η δικαιοσύνη κρίνει με 2 μέτρα και 2 σταθμά, αφού από τους 200 ανθρώπους που έχουν συλληφθεί, μόνο 2 μεταξύ αυτών και ο Λάκης Γαβαλάς έχουν προφυλακιστεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Και θα έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια εντυπωσιακή αγοραπολισία. Θα συνδεθούμε με το Λονδίνο, θα βρούμε εκεί τον συνάδελφο, τον Θανάση Γκαβό. Θανάση, καλησπέρα από την Αθήνα. Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα δείξω πρώτα απ' όλα ποιο είναι αυτό το νησί και θα μας πεις για τους αγοραστές του. Βλέπετε λοιπόν το χάρτη της Ελλάδας και αυτό το νησί βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο σημείο που θα φτάσουμε τώρα. Όσο ο χάρτης ανοίγει, θα δείτε ένα μικρό νησί, το οποίο λέγεται Θανάση Οξιά. Έτσι δεν είναι? Αυτό το νησί, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Το νησί αυτό έχει ιδιοκτήτες ποιους? Ποια? Έχει λοιπόν καινούργιους ιδιοκτήτες που δεν είναι άλλοι από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, Νίκο, οι οποίοι έδωσαν 5 εκατομμύρια ευρώ στους πρώην ιδιοκτήτες, μια οικογένεια Ελληνοαυστραλών, για να πάρουν αυτό το νησάκι. Λέγεται και ναυσικά μεταξύ των τόπιων, στις εκβολές του Αχελόγου στο Ιόνιο. Ένα νησί 5-5.500 στριμμάτων με αρκετά πλούσια βλάστηση, με ένα εξαιρετικό προσόν, δηλαδή 3 μεγάλους φυσικούς κόλπους, που σύμφωνα με τις ιστοσελίδες που διαφημίζουν ανά τον κόσμο ιδιόκτητα νησιά προς πώληση, μπορούν οι κόλποι αυτοί να φιλοξενήσουν ακόμα και μικρά πλοία της γραμμής ή βέβαια να αξιοποιηθούν ως φυσικά καταφύγια. Ας το δούμε ξανά πάντως, γιατί είναι ένα πραγματικά, έτσι όπως φαίνεται, υπέροχο μέρος. Είναι οι 3 φυσικοί κόλποι που περιγράφησα, 1, 2, 3. Η έκτασή του πώς είναι? Είναι 5-5.500 στρέμματα περίπου. Είναι ένα από τα μεσαίου μεγέθους νησιά που υπάρχουν σε αυτές τις ιστοσελίδες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και κάνει 5 εκατομμύρια. Συγγνώμη. Και η τιμή του είναι 5 εκατομμύρια. Έχει ενδιαφέρον η τιμή. Η τιμή αγοράστηκαν 5 εκατομμύρια. Η τιμή με την οποία κυκλοφορούσε στην αγορά ήταν 7 εκατομμύρια ευρώ. 6.900.000 για την ακρίβεια. Και όπως αναφέρουν ειδικοί κτηματομεσίτες που μιλούν και στην Telegraph, η βρετανική εφημερίδα που ασχολείται με το θέμα, φαίνεται ότι υπήρξε μεγάλο παζάρι, αλλά οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες ήθελαν πάση θυσία να το πουλήσουν λόγω των αυξημένων φόρων στην ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Θανάση, ξέρουμε τι σκοπεύει να το κάνει η οικογένεια του Κατάρ, πώς θα το αξιοποιήσει το νησί αυτό? Οι προθέσεις δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, αλλά πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγες ημέρες πάλι η βασιλική οικογένεια του Κατάρ αγόρασε μεγάλη έκταση στην σμαραγδένια ακτή της Σαρδινίας, στη Κώστα Εσμεράλδα, όπου υπάρχουν ήδη κάποια ξενοδοχεία και εκεί προτίθεται να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο το χώρο με ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς μπορεί να χτιστεί πάνω σε αυτό το νησί. Θανάση, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά η Ελένη Καλογεροπούλου θα συνεχίσει το παρασκηνίο. Θα μιλήσουμε για τα debates και θα δείτε αν θα γίνουν τελικά από τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Τζούνο. Και θα είναι εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και βεβαίως σταθερά η Ελένη Καλογεροπούλου είναι εδώ για να δούμε, κυρίες και κύριοι, το παρασκήνιο των πολιτικών λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Τι λίγες μέρες? Μια εβδομάδα και 2 μέρες. Λοιπόν, βγάλει και την πρωτομαγιά. Ναι, αρχίζαμε τις εκδόσεις. Πριν από αυτά, έχεις μια δήλωση του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Πριν από λίγο, είδαμε αναλυτικά το τι έγινε νωρίτερα. Για πες μας. Μέσα από τη φυλακή έβγαλε μια δήλωση ο προφυλακισμένος πρώην υπουργός.
Γράφει στη δήλωσή του ότι αποδέχεται σημερινή ηγεσία των δύο μεγάλων κομμάτων Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, μια και βρίσκονται μπροστά στις κάλπες τη μέθοδο της πολιτικής ανθρωποφαγίας και εξόντωσης των ισοκομματικών αντιπάλων με κάθε μέσο πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά. Δεν αρκέστηκαν, λέει, στη δική μου σε ζωντανή εντός εισαγωγικών σύλληψη και φυλάκιση. Δεν αρκέστηκαν στη διαρκή κατασυκοφάντηση και διαπόμπευση εμού και της οικογένειάς μου για ανυπόστατες κατηγορίες. Αλλά εφαρμόζοντας στην πράξη τη μαύρη θεωρία της οικογενειακής ευθύνης, λέει ο κ. Τσοχαντζόπουλος, και καταλήγει η ανακοίνωσή του: διερωτώ με αυτοί που δεν δίστασαν να οδηγήσουν έναν ολόκληρο λαό στον όλεθρο, τι άλλο θέλουν. Εμένα ήθελαν να οδηγήσουν στο σύγχρονο κολοσσέο της κρίσης και της καταστροφής της χώρας μας. Εμένα επέλεξαν, εδώ είμαι. Ας χτυπήσουν εμένα λοιπόν και ας μην εμπλέκουν τα μέλη της οικογένειας. Είναι ο τίτλος που δεν καταφέραμε να δούμε. Το χτυπήστε εμένα και όχι την οικογένειά μου, που λέει ο Άκης. Μία ευθύνη φέρουν, καταλήγει η ανακοίνωση: εδώς αργεί. Ναι, νομίζω πάντως ότι επειδή ο Άκης έχει πάντα μια συνέπεια και βήματα του Ανδρέα να ακολουθεί, μου θυμίζει εκείνη τη δήλωση του Ανδρέα. Το έχει πει και ο Ανδρέας, ότι ο στόχος είμαι εγώ, χτυπήστε εμένα. Ακριβώς. Είναι δήλωση Παπανδρέου, λοιπόν. Debate θα έχουμε? Όχι. Γιατί? Γιατί η ιστορία πέρασε στα κόμματα πια. Πρέπει να συνοηθούν τα κόμματα μεταξύ τους. Η διακομματική δεν έβγαλε αποτέλεσμα. Ήταν επεισοδιακή η συνεδρία της διακομματικής. Και η οριστική απόφαση θα ληφθεί τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Μα και προφανώς. Όχι, δεν θα υπάρχει. Προφανώς, γιατί η διακομματική, εκεί δήλωσε και ο κ. Γιαννίτσης ότι δεν είναι πια η διακομματική αρμόδια για τα debate. Παραπέμπεται το θέμα στα κόμματα. Επειδή μίλησα με τον κ. Σαλαγιάννη που ήταν εκεί από το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω τι πρότεινε ο ίδιος. Καταρχάς, η δήλωσή του είναι. Όχι, να μην πάμε σε αυτό. Ναι. Ας πάμε στην ουσία. Γιατί δεν γίνεται το debate? Ποιος δεν το θέλει? Σύμφωνα με τον κύριο Σαλαγιάννη, δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον κύριο Σαλαγιάννη. Δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία, γιατί είπαν 2+2, λέτε όχι. Ας κάνουμε 1+1. Δεν βάζουμε κανένα όρο, σύμφωνα με αυτά που ο κύριο Σαλαγιάννη, επαναλαμβάνω. Και οι δημοσιογράφοι ας βάλουν τους όρους. Και αρνείται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για μια διαδικασία η οποία είναι ούτως ή άλλως βαρετή. Αυτό το 2+2 που είπε ο Χρήστος, λένε ότι είναι εντελώς αντιδημοκρατικό. Καλά, δεν θα μπορούσε 2, να είναι 2+2. Δηλαδή. 4 debates εννοώ. Όχι, όχι, εννοώ. Με τους δύο. Με τους δύο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει και χρόνος. Και θα έπρεπε να μην γίνει αυτό. Υπάρχει μια διάγεται εντύπωση πάντως ότι η Νέα Δημοκρατία δεν το θέλει το debate. Ότι δεν θέλει ο κ. Σαμαράς να πάει. Ναι, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έχει απαντήσει σε αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα για το αν θέλει να πάει να μιλήσει με τον κύριο Βενιζέλο. Απλά να μην έχουμε πάλι αυτή τη διαδικασία η οποία είναι, φαντάσου το κι εσύ, είναι πολύ βαρετή τουλάχιστον, λένε κάποιοι. Πες μας τώρα για αυτό που θα μας τα πει σε πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα, ο κύριος Καρατζαφέρης, ο πρόεδρος του λαός που είναι εδώ. Για το τηλεγράφημα που έστειλε στο γραφείο του κύριου Σαμαρά. Τηλεγράφημα που βάζει φαντασία στο τηλεγράφημα. Ναι, ναι, ναι. Αμέσως μετά την ομιλία του κυρίου Σαμαρά και λέει λοιπόν ότι. Πολλά συγχαρητήρια, λέει, στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Η απαγγελία του προγράμματός σας στο Ζάπιο είχε τον επιβαλλόμενο στόμφο. Την επόμενη φορά όμως προσπαθήστε, αν και λίγο δύσκολο, λέει ο κ. Καρατζαφέρης, από στήθους όπως και στις συνεντεύξεις. Ζωντανές και όχι μαγνητοσκοπημένες. Και αν τολμάτε, ελάτε να κάνουμε. Νεότερο από τα υπόλοιπα, έχουμε προεκλογικές συγκεντρώσεις, Σύνταγμα. Καταρχάς, έχουμε το αύριο, αφού βρισκόμαστε Πέμπτη, αύριο ο κ. Βενιζέλος θα είναι Τρίπολη το πρωί, Πάτρα το βράδυ. Το Σάββατο θα κάνει μια ομιλία το πρωί στο Μέγαρο Καρατζά στην Εθνική Τράπεζα. Όπου το μότο της ομιλίας είναι απαγκίστρωση από το μνημόνιο σε 3 χρόνια. Σε 2, λέει ο κύριος Βενιζέλος πάντως. Ναι, έως το 2015. Να παραταθεί, είναι 2 χρόνια το πρόγραμμα, να πάει στα 3. Σε 3 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάει η ιστορία της απαγκίστρωσης από το μνημόνιο. Ξεκινάει η ιστορία της απαγκίστρωσης. Ναι. Σαν τα μεγάλα. Όταν θα απαγκιστρωθούμε τελείως, δεν. Την Κυριακή το πρωί και το βράδυ το Σάββατο στην Κομωτινή. Κυριακή η Λάρισα το πρωί. Το βράδυ ανοιχτή ομιλία στη Θεσσαλονίκη και την ερχόμενη Παρασκευή ανοιχτή ομιλία στο Σύνταγμα. Άρα γίνεται Σύνταγμα. Η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει, θα κάνει ανοιχτή συγκέντρωση στην Αθήνα. Ανοιχτή συγκέντρωση στην Αθήνα είναι στις 3 του μήνα, στην Θεσσαλονίκη είναι στις 2. Πού θα την κάνει? 3 του μήνα είναι η μέρα Πέμπτη. Είναι η παραμονή αυτή του Πασόκ. Πού θα την κάνει? Τώρα αυτό. Παίζεται. Παίζεται. Για να δούμε. Αλλά πάντως θα γίνει στην Αθήνα. Λογικά στον ίδιο χρόνο να μην υπάρχουν και. Να έχουμε συγκρίσεις. 4 του μήνα θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Όχι να έχουμε συγκρίσεις. Να μπορεί η αστυνομία να φυλάσει λοιπόν, στον χώρο. Θα σας αφήσω για να κάτσει ο πρόεδρος και θα στραφώ στην Έλενη με τα Πράσινα, η οποία θέλει να συνεχίσει αυτά που μας έλεγε πριν. Εσωκομματικό του Πασόκ έχεις. Για πες μας γι' αυτό. Εσωκομματικό. Το είπαμε, Νίκο, και χθες ότι έχει ξεκινήσει το ροκάνισμα του κυρίου Βενιζέλου, δηλαδή το σπρόξιμο στα κορυφαία στελέχη για το ποιος θα επικρατήσει την επόμενη μέρα. Γιατί μάλλον δεν είναι και πολύ αισιόδοξη. Μήπως είσαι υπερβολική. Ποιος θα τολμήσει να ροκανίσει το Βενιζέλο? Περίπου όλοι νομίζω ομονών ότι αν μη τι άλλο θα έχει μια ευκαιρία ακόμα μετά από αυτές τις εκλογές. Εξαρτάται τι είδους ευκαιρία, Νίκο, πώς το εννοείς, αλλά να μην το αναλύσουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει,
θέλουν να δημιουργηθεί ένας αντίποδας, ένας άλλος πόλος μέσα στο Πασόκ. Αυτό είναι εμφανέστατο. Η κυρία Διαμαντοπούλου για δεύτερη φορά, την πρώτη φορά το είχε πει στη δική σου συνέντευξη, επανήλθε σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη και είπε ότι δεν αρκεί μόνο ένα συγγνώμη από το Πασόκ, γιατί αλλιώς θα πρέπει να αποχωρήσει. Ουσιαστικά θα σου έλεγα ότι τράβηξε εντελώς την καρέκλα του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος επανέρχεται και ζητάει συγγνώμη και ξανά συγγνώμη και το ένα και το άλλο. Επανήλθε και στο θέμα του κυρίου Παπαδήμου, λέγοντας ότι ο κύριος Παπαδήμος έχει αδικηθεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως έγινε η κυβέρνηση. Τώρα τι απαντάνε από την Ιπποκράτους, επίσημα φυσικά τίποτα. Οι μουρμούρες όμως στους διαδρόμους λένε ότι τι συνέβη με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έπρεπε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να ασχολείται με τις φωτοτυπίες και να έχουν τα παιδιά βιβλία στα σχολεία. Πάντα η ιστορία εκδικείται, ναι. Να το ξέρουμε αυτό, Νίκο μου. Λοιπόν, να πω ακόμα όμως ότι υπάρχουν μουρμούρες και από τον κύριο Παπουτσί, ο οποίος σε χθεσινή δήλωσή του είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα γίνει κάποια κυβέρνηση, κάποια συγκυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά. Ουσιαστικά πάντως θα αυτός έχει πολύ βαρύνουσα σημασία η δήλωση του κυρίου Παπουτσί αν μπορεί να την επαναλάβει την Δευτέρα ως βουλευτής. Αν δηλαδή θα καταφέρει να εκλεγεί στην Α της Αθήνας ο κύριος Παπουτσής, οπότε να έχει και λόγο στη Βουλή για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια τέτοια κυβέρνηση. Ναι, να το δούμε. Δεν το ξέρω. Πάντως και ουσιαστικά και ο κύριος Παπουτσής δημιουργεί διάφορα προβλήματα με μια τέτοια δήλωση, αφού στην πραγματικότητα λέει ότι στον κύριο Βενιζέλο ότι πρόσεξε τι θα κάνει τη Δευτέρα το πρωί. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ και καλησπερίζω τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτη. Είναι εδώ. Καλησπέρα. Εγώ νόμιζα θα φέρετε το τηλεγράφημα, αλλά φέρατε τη λευκή. Λευκή βίβλο. Ναι. Όπου εξηγεί επαρκώς τι κάναμε εμείς τα δύο τελευταία χρόνια με έγγραφα και πιστολές. Και καλό και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο να κυκλοφορήσουν και αυτή τη βίβλο, μόνο που θα είναι μαύρη. Ξεκινάω από το τηλεγράφημα, από την σημερινή σας αντίδραση. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία επαναλαμβάνει τις θέσεις σας? Σαφέστατα. Εγώ ανέβαινα σε μια δουλειά που είχα στα Βόρεια Προάστια και άκουγα και έλεγα: τώρα, εγώ μιλάω, η φωνή μου είναι ο Σαμαράς. Και μου έκανε εντύπωση. Αυτά τα πράγματα εγώ τα έχω διατυπώσει από το 4, στο φυλάδο που υπάρχει, στο Ιντερνετ που είναι, το 7 και το 9. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς θέλεψε. Πάντως είναι αλήθεια ότι και τις Νέες Δημοκρατίες θέσεις είναι τα περισσότερα από αυτά, διαχρονικές θέσεις. Συγκεντρωμένα και με σαφήνεια τα είπε ο κ. Σαμαράς σήμερα, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Ούτε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτε για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Εγώ χαίρομαι, εν πάση περιπτώσει, που άκουσα το πρόγραμμά μου με στόμφο. Mm-hmm. Τώρα, να έρθουμε στην δική σας λευκή βίβλο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Σας έχει τεθεί πολλές φορές το ερώτημα για το τι έγινε. Όχι τα τελευταία δύο χρόνια που έχει το βιβλίο, αλλά τους τελευταίους τρεις μήνες. Τι έγινε με την κυβέρνηση Παπαδήμου και με αυτό που λένε την στάση που εσείς είχατε και το πισωγύρισμα που κάνατε. Βεβαίως. Δεν είναι πισωγύρισμα, είναι βήμα προς τα εμπρός. Να τα πάμε πράγματα από τον Νοέμβριο που είναι και το κλειδί. Διαλύεται η χώρα, είναι περίοδος Ανδρουτσόπουλου, 1974, δεν έχουμε πρωθυπουργό, ψάχνουν για πρωθυπουργό. Κάνει τη μεγάλη αλλαγή ο κύριος Σαμαράς, εγώ τα περί Κολοτούμπας και τα λοιπά δεν τα υιοθετώ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οι δυο τους προσπαθούν να βρουν μια λύση. Περιφέρουν την πρωθυπουργία σε όποιο πιθανό και απίθανο Διαμαντούρο, Σκούρη, Ρουμελιώτη, Κακλαμάνη δεν κολλάει με καλή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μου λέει, έλα εδώ, γιατί πρέπει να είσαι συγκολητική ουσία, δεν γίνεται τίποτα. Πήγα, λέω, ακούστε να σου πω κάτι, εγώ έχω μια θέση, προϋπόθεση. Θέλω να τη συζητήσουμε. Ποιες είναι αυτές? Μία, πρώτον. Όχι μείωση μισθών και συντάξεων. Όχι απώλεια εθνικής κυριαρχίας, όχι ξεπούλημα του εθνικού πλούτου και θα δούμε τι θα κάνουν τους λαθρομετανάστες. Δεχτά μου λένε. Ωραία, εφόσον δεχτά, εντάξει, προχωράμε. Την Τετάρτη το απόγευμα, 6:30 μου τηλεφωνεί ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, μισή ώρα πριν αρχίσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Μου λέει: συμφώνησα με τον Αντώνη Σαμαρά στο πρόσωπο του Πελτσάνικου. Και του λέω: είστε σοβαροί? Θα πάμε Πελτσάνικο? Έρχομαι με σηκωμένο το χειρόφρενο. Το πράγμα του το χαλάω με τον τρόπο που του το χάλασα και είπα να βρούμε έναν τεχνοκράτη που να μιλάει τη γλώσσα του Ντράγκη, τη Μέρκελ, του Λιράνη. Και τον Παπανδρέου το έχετε ρίξει από πριν. Ξεκινάμε. Εγώ διαπιστώνω λοιπόν ύστερα από 2-3 εβδομάδες ότι ξεστρατίζουν από αυτά που είχα συμφωνήσει, του όρου που είχα ζητήσει να. Αρχίζω λοιπόν και διστώνω επιστολές. Εδώ λοιπόν είναι οι επιστολές που έστελνα, γιατί πήγαινα κάθε φορά στο ραντεβού με μια επιστολή. Για να ξέρω τι γίνεται, γιατί ήξερα ότι αυτοί θα διαστραβλώσουν την αλήθεια. Εδώ φαίνεται λοιπόν η ενόχλησή μου και η αποχώρησή μου από τον πρώτο μήνα.
Διαφωνούσα. Φτάσαμε σε ακρότητες μέσα και τις οποίες δεν μπορούσα να δεχτώ. Αγγλικό δίκαιο. Αγγλικό δίκαιο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, χωρίς τη θέλησή μας, μπορούν να μας πάρουν το οτιδήποτε θέλουν οι Άγγλοι, ιδιαίτερος δε πολύ στο εξωτερικό. Τους είπα, δεν μπορώ. Πάμε με γερμανικό δίκαιο. Τα λεφτά είναι από τη Γερμανία. Να καλοπιάσουμε την κυρία Μέρκελ, της πούμε θέλουμε το δίκαιο της χώρας σου. Αλλά το δίκαιο της χώρας του δεν επιτρέπει με τίποτα να γίνουν κατασχέσεις. Μια σειρά πραγμάτων. Επίτροπη σε όλα τα υπουργεία. Δεν μπορούσα να τα δεχτώ. Και βεβαίως το κερασάκι ήταν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τι είναι ο κύριε, εγώ σας έκανε μια συμφωνία. Αν βγω έξω, ο κόσμος θα με φτύσει. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Λυπάμαι. Και βεβαίως, Νίκο Βαγγελάτο, εσύ είσαι ένας άνθρωπος δυσδυτικός. Έλα σε σκηνή που ήμασταν στο Μέγαρο Μαξίμου, οι τέσσερις να μου κολλάνε να υπογράψω εγώ την επιστολή Λαγκάρντ, που δεν την υπέγραψα, και σε ζεύσεις να είναι κάθε τόσο η Μέρκελ, η Λαγκάρντ, ο Όλι Ρεν, ο Πολ Τόμσεν, να δεις εκεί τι σφίξιμο που υπάρχει. Λέω, όχι, δεν μπορώ, αρνούμε, δεν το υπογράφω. Ναι. Και υπέγραψε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος αυτό το κείμενο του επέσκεντο, που λέει ότι όσο πολιτεύονται, δεν θα ασκήσουν οι πολιτικοί απέναντι στο μνημόνιο. Να ρωτήσω δεν κάτι. Θα μπορούσα λοιπόν να υπογράψω αυτά. Εγώ πήγα με προσδοκίες να βοηθήσω την πατρίδα μου όπως κάνω, μην λαμβάνοντας υπόψη το οποιοδήποτε κόστος, αλλά αυτοί εκεί μέσα είχαν καταλάβει ότι είχαν αποφασίσει να κάνουν ό,τι ήθελε η κυρία Μέρκελ για την προσωπική του συμφωνία. Με τόλμη, κύριε Πρόεδρε, γιατί μιλάτε με τόλμη πολλές φορές. Και γιατί και τα λάθη πολλές φορές είναι μέσα στη ζωή και από αυτό μαθαίνει κανείς. Ήταν λάθος η συμφωνία σας στο πρώτο μνημόνιο? Ήταν το ναι. Εγώ είπα ναι μόνο στο πρώτο άθρο πουθενά άλλου. Υπάρχουν τα πρακτικά της Βουλής. Αυτό σας έχω ακούσει να το λέτε, αλλά μερικές φορές οι πολίτες που θέλουν καθαρά λόγια. Ακριβώς, αυτό και εσείς το κάνετε, νιώθουν ότι δεν παίρνουν εδώ καθαρά λόγια. Όχι. Ή το νιώθω εγώ, για να μην το χρεώσω σε άλλους. Απάντηση. Τι θα πει το πρώτο άρθρο? Πριν από είπατε ναι στο μνημόνιο. Όχι, πρώτο, δεύτερο άρθρο. Στη σύμβαση, όχι στα άθρα. Τα οποία ακολουθούσαν, είναι ξεκάθαρο εκεί μέσα. Τι συνέβη? Η λαοπρόβλητος κυβέρνηση, ελέω Καραμαλή, του 45% σε 6 μήνες, γυρίζει και λέει τελειώσαν τα λεφτά. Είμαστε όλοι ανυποψίαστοι, κύριε Βαγγελάτη. Δεν ξέραμε που πήγαινε η χώρα. Δεν το περιμέναμε. Και λέω εκεί μέσα, εντάξει, να φέρω εγώ λεφτά. Και φέρνω εδώ στην Ελλάδα, με δική μου πρωτοβουλία, τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών μεγάλη πετροπαραγωγού χώρα. Και ζητάω 10 δισεκατομμυρία, ήταν 9 οι δόσεις, θυμίζω, για 10 χρόνια με 3%. Και μου λέει, εντάξει, συμφωνώ. Κλείνονται. Ποιο ήταν αυτό? Επαναλαμβάνω. Πείτε το, όχι, είναι κρίσιμο. Μεγάλη πετροπαραγωγού χώρα. Είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν και θέματα. Μεγάλε πετρελαιοπαραγωγέ χώρε είναι χώρε του αραβικού κόσμου. Αραβικού κόσμου. Όπω λοιπόν, η Σαουδική Αραβία, εν πάση περιπτώσει, αραβικού χώρου και η οποία είχε προβλήματα με την Ευρώπη και είχα εξυπηρετήσει εγώ σε δύσκολε τιμέ ή στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Ιράν ενδεχομένω. Ενδεχομένω μπορεί να είναι και το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι πήγε εκεί ο Υπουργό Εξωτερικών, ο αναπληρωτή, και του είπε για τα κανό ο κύριο Παντρέο και του είπε τίποτα για λεφτά. Και χάθηκε μια ευκαιρία. Οι μέρες λιγότερο, κάτι έπρεπε να κάνω. Εγώ δεν μπορούσα λοιπόν να πάρω στο κεφάλι μου τους Έλληνες. Αρχίζω λοιπόν και λέω: αυτό που κάναμε, το ναι, συνοδεύεται με κυβέρνηση οικουμενικής ευθύνης. Έλα, κύριε Σαμαρά, να σώσουμε τον τόπο. Και ο κύριο Σαμαρά είχε τα γυνάτια του και δεν ήρθε. Αφήσαμε το παιχνίδι στον κύριο Παπαδρέο, ο οποίο ήταν ανεπαρκέστατος. Και την έφερε την κατάσταση εκεί. Ενδιαμέσως έρχεται το δεύτερο μνημόνιο, γιατί αυτό είναι το τρίτο. Το μεσοπρόθεσμο το λεγόμενο. Εκεί ο Σαμαρά ψηφίζει στους εφαρμοστικούς νόμους. Εγώ λέω όχι, αντιστέκομαι. Αντιστέκομαι. Τρεις φορές, δύο φορές και μία τρίτη η τελευταία, έπεισα τον Παπαδρέου να παραιτηθεί. Τον έπεισα. Αλλά υπήρχε μία δυσκολία. Δεν είχα τρόπο να βρω τον κύριο Σαμαρά στο τηλέφωνο για να του πω: κοίταξε, είναι ευκαιρία, παραιτήθη, είπα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Έγινε αυτό που έγινε τον Νοέμβριο. Πελτσάνικος. Γελάτε, κύριε Βαγγελάτο, και σκεφτείτε, αν είχα αφήσει και είχα επιτρέψει να γίνω Πελτσάνικος πρωθυπουργός, τώρα στις τσέπες σας θα είχατε ευρώ, θα είχατε ραχμές. Και αυτή ήταν η μεγάλη μου προσφορά προς τον τόπο. Που με 5,66 κατόρθωσα να επιβάλλω στο 80% τον πρωθυπουργό που έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Είμαστε στην πιο αβέβαιη προεκλογική περίοδο. Την άλλη Κυριακή έχουμε κάλπες. Το τι θα ξημερώσει τη Δευτέρα κανένας δεν το ξέρει. Το ερώτημα είναι, θα μπορούσατε να συνενέσετε, να είστε μέλος ή να στηρίζετε μια κυβέρνηση την επόμενη Δευτέρα ανάμεσα σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία? Το είπατε πολύ σωστά, κύριε Βαγγελάτε, και εδώ είναι η διαφορά σας. Όλοι με ρωτούν ανάμεσα σε Σαμαρά και Βενιζέλο. Με Σαμαρά και Βενιζέλο δεν μπορώ, γιατί έχουν υπογράψει. Όχι γιατί έχω καπρίτσια. Αυτοί έχουν υπογράψει ότι δεν πασκίσουν άλλοι πολιτικοί πέρα από αυτή που λέει το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν μπορεί. Ενταφιάζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης λόγω των εφησιακών θέσεων που έχει μέσα. Μπορώ όμως να συζητήσω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που πετάω πέτρα στις τζαμαρίες. Και ο χάρτης είναι συγκεκριμένος. Βάλτε με ομόκεντρους κύκλους στο μυαλό σας το Βενιζέλο και το Σαμαρά, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αριστερά του κυρίου
Βενιζέλου είναι ο κύριος Κουβέλης. Δεξιά είμαι εγώ. Πιο δεξιά από μένα είναι ο Καμένος. Πιο δεξιά είναι η Χρυσή Αυγή. Από την άλλη μεριά είναι ο Τσίπρας και η Παπαρίγα. Οι τέσσερις ακραίοι αποκλείονται εξ ορισμού από τις θέσεις που έχουν αναπτύξει. Θα στηρίζετε μια κυβέρνηση. Επομένως, λοιπόν, είναι λίγοι οι συνομιλητές που θα μπορούσαμε. Εγώ έχω ένα σχέδιο. Ξεκάθαρο. Να σώσω τον τόπο και το λέω. Από άλλους δεν ακούω προτάσεις. Λέω η σύμπτυξη ενός μετόπου του Νότου να πάμε στο Βορρά. Και όπως η Γαλλία γυρίζει προς τα εμάς, και δόξα τω Θεώ, τότε είμαστε δυνατές οι χώρες. Είναι η Ελλάδα, είναι η Ιταλία, είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία, είναι η Πορτογαλία και η Ιρλανδία λίγο πιο έξω. Και να πάμε να πούμε στην κυρία Μέρκελ ότι η λιτότητα δεν αντέχεται. Σας έπεσε ο ισχυρός παρτενέρ που λέει την Ολλανδία. Πάμε πάνω να αλλάξουμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πάντως μπορεί να διαπραγματευτεί και πρέπει να διαπραγματευτεί, αλλά πρέπει να τηρήσει και τα συμπεφωνημένα μέχρι νέα συμφωνία. Θα τηρήσετε τα συμπεφωνημένα. Όχι, τίποτα μνημόνιο. Δεν το δέχομαι το μνημόνιο. Εγώ πάω για ανατροπή αυτή τη υφυσιακή πολιτική. Μέχρι να επιτευχθεί, να μην επιτευχθεί η ανατροπή. Θα ξεκινήσει. Δηλαδή θα μπαίνατε σε μια κυβέρνηση ή θα στηρίζετε μια κυβέρνηση αν έλεγε όχι στο μνημόνιο, δεν το εμφανίζετε. Ο Νότος περιμένει ένα Σπάρτακο. Κύριε Βαγγελάτε, αυτή είναι η πολιτική. Με το μνημόνιο δεν θα κάνουμε. Να πάω σε μια κυβέρνηση εγώ που τον Ιούνιο έχει δεσμευθεί 11 δισεκατομμύρια συν 3 δισεκατομμύρια από λάθη του προπολογισμού, 14 δισεκατομμύρια μειώσει δαπανών. Να πάω σε ένα μνημόνιο που η σελίδα 427 λέει, διαβάζω τη σελίδα 427 από μέσα, ότι οι μισθοί της Ελλάδος θα εναρμονιστούν με αυτούς της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Είναι δυνατόν να πάω σε 220 εγώ το μισθό? Δεν πάω να αυτοκτονήσω καλύτερα. Έχει ακουστεί ακόμα και για την Κροατία. Αδύνατο. Επομένως, λοιπόν, με αυτό το πράγμα δεν πάω. Πηγαίνω όμως σε αυτό το σχέδιο. Έχω μιλήσει με 45 ευρωβουλευτές που τους γνωρίζω πολύ καλά, με το μικρό τους όνομα, από τότε ήμουν ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των Σκεπτιστών. Και να σας πω, κύριε Βαγγελάτο, όλοι μου λένε τι είπα να κάνεις, Καρατζαφέρη. Μα ήμασταν το 2% που λέγαμε όχι στο Ευρωσύνταγμα. Και εμείς το 2% επιβάλαμε να μην γίνει το Ευρωσύνταγμα. Εδώ το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, και εγώ πήγα και δούλευα στη Γαλλία και στην Ολλανδία και πετύχαμε το όχι στο Ευρωσύνταγμα. Μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Αν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, ο Νότος, επαναλαμβάνω. Στο πολιτικό σκηνικό το σημερινό, πολύ διαφορετικό, απροσδόκητα διαφορετικό. Ξεκινάω από την άκρη του. Χρυσή Αυγή. Ξαφνικά λοιπόν η Χρυσή Αυγή ξεπετάγεται, βρίσκεται στο κατόφλι της Βουλής. Κάποιοι σας το καταλογίζουν κιόλας. Σας λένε ότι ο Καρατζαφέρης με την πολιτική που άσκησε άφησε τη Χρυσή Αυγή να φουντώσει. Τι απαντάτε γι' αυτό? Χαίρομαι λοιπόν που είναι πίστοση, δεν έχω εργασία αυτή, ότι ο Καρατζαφέρης μπορούσε και συγκρατούσε τις ακρότητες. Mm-hmm. Όταν προσπάθησαν εμένα με τις αλλαπατήσουν, οι ακρότητες φανήκανε. Και τώρα καταλάβανε πόσο χρήσιμος είναι ο Καρατζαφέρης και είναι γεγονός το οποίο το πολιτικό σύστημα αντελήφθη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Εάν οι Έλληνες χρειάζονται εταιρεία security, είναι εταιρεία security. Δεν είναι πολιτική. Όταν λέμε πολιτική, την Κυριακή γίνει πάνω να ψηφίσουμε πρωθυπουργό. Εάν πιστεύει σοβαρά μεταξύ οποιοδήποτε Έλληνας ότι ο πλέον κατάλληλος Έλληνας είναι ο κ. Μιχαλουλιάκος να γίνει πρωθυπουργός, θα πούν. Δεν μπορεί να είναι. Δεν τον πιστεύει για πρωθυπουργό, αλλά αντιδρά. Αυτό πιστεύει, να ξέρει τι ψηφίζει. Αυτό ψηφίζουμε και την Κυριακή. Αλλά μπορούμε να έχουμε το χιτλερισμό. Εγώ, κύριε Βαγγελάτο, πολεμάω τη Γερμανία στο πρόσωπο της Μέρκελ. Και αυτοί θέλουν να φέρουν τη χειρότερη Γερμανία του Χίτλερ. Μα είναι δυνατόν να το συζητάμε το 2012. Όλα τα εξώφυλλα, τα περισσότερα εξώφυλλα της Χρυσής Αυγής, μην κοιτάτε τώρα που καμουφλάρονται, έχουν Γκέμπελς, έχουν Χίτλερ, έχουν σβάστικες. Αυτά πιστεύουν, εκεί ομνίουν. Προχτές, πριν από 4 ημέρες, μαζεύτηκαν σε μία ταβέρνα. Δεν θέλω να πω τον Μάτζιο λόγο που αντιλαμβάνεστε, γιατί ήταν τα γενέθλια του Χίτλερ. Και βγάζανε λόγους για τον Χίτλερ. Τα γενέθλια του Χίτλερ. Τα γενέθλια του Χίτλερ γιορτάζανε σε ταβέρνα. Γιορτάζανε τα γενέθλια του Χίτλερ, μου φαίνεται. Γύρω στις 20 του μηνός ήταν. Μα είναι δυνατόν σήμερα αυτά τα πράγματα? Αυτοί είναι. Καταρχήν, προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Και παριστάνουν τους ξένους Ορθόδοξους. Είναι παγανιστές. Υπάρχουν τα βιβλία τους που υπογράψει ο ίδιος ο κ. Μιχαλουλιάκος. Αυτά όμως δεν τα ξέρει ο κόσμος. Παγανιστές χιτλερικοί. Αυτή είναι η συνταγή που θα σώσει τον τόπο σήμερα. Πολύ φοβούμαι ότι έχουν παρασυρθεί από απελπισία και απογοήτευση μεγάλων κομμάτων. Και γι' αυτό κάνω έκκληση εγώ στο εκλογικό σώμα. Κάνω μια έκκληση. Ψηφίστε με το μυαλό σας. Όχι με θυμό. Ο θυμός είναι κακός ύβλος. Μπορεί να δείξει τη χώρα στα βράχια. Έχετε δικαιολογημένο θυμό. Αλλά όμως ψηφίστε με τη λογική. Ψηφίστε για να βρείτε το μυαλό εκείνο που θα σώσει τον τόπο την Κυριακή το βράδυ. Πάνος Καμένος. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένα δημιούργημα του καιρού, έτσι, ένα κατασκεύασμα. Δεν έχει βάσεις, δεν έχει ρίζες. Έχει μια συνέπεια όμως. Δηλαδή, αν κάτι μπορεί να αποδοθεί στον Πάνο Καμένο, είναι ότι είχε μια συνεπή στάση από την αρχή αυτής της ιστορίας. Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Νίκο, μεγαλωμένος μέσα στον γκλαμούρ
σε ένα πολύ πλούσιο γκλαμούρ με ένα πρώτο γάμο εξίσου γκλαμούρ, τώρα δίθεν υπερασπιστή των συμφερόντων των φτωχών που ουδέποτε πέρασε από αυτήν την κατάσταση, για μένα είναι σχήμα οξύμων και αντιφαντικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι δεν βλέπω μια βάση. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να είναι βάση τη ζωή. Δεν μπορούσατε να συζητήσετε, να συνεργαστείτε μαζί τη βάση. Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ για πολλά με τον Παναδοκαμένο και, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ξέρει και ο ίδιο. Αλλά όταν βγαίνει. Όταν βγαίνει ο Γιοργαλά και λέει ότι εγώ ήμουν ο επικοινωνιακό σύμβουλο του Πάνου Καμένου και μάλιστα ότι είναι μπαταξή και τέτοια. Έλεος τώρα να επαναφέρουμε τον κύριο Γιοργαλά στην πολιτική πράξη. Ναι, αλλά δεν βγήκε. Δεν ήταν τόσο τυχαίο, υπόθηκε ότι είναι μια παλιά ιστορία και μάλιστα άκουσα και το ότι ο κύριο Γιοργαλά είχε διάφορε συνεργασίε μεταξύ των οποίων και με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη που ήταν στέλεχο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Εγώ δεν το ήξερα. Αν έκανε κρυφέ τι συμφωνίε ο κύριο Γεωργιάδη, μακράν. Εγώ δεν το χρησιμοποιούσα. Αλλά όταν λέει λοιπόν ότι εγώ σα έφτιαξα το πρόγραμμα, αυτά γράφει στα εξώδικα που διαβάζω και εγώ στι διάφορε εφημερίδε. Γιατί δεν θα μπορούσατε λοιπόν να συνεργαστείτε με τον Πάνο Καμένο? Οι απόψει σα μοιάζουν πολύ κοντινέ. Πρώτα απ' όλα και οι δυο αρνείστε το μνημόνιο. Καταρχήν ο κύριο Πάνο Καμένο. Για του μετανάστε, πολύ κοντινέ απόψει. Όπω και ο ίδιο έχει πάρει βασικού κορμού του προγραμματό μα και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εδώ είναι ένα τράζιτ κόμμα. Την επόμενη μέρα όλοι αυτοί οι βουλευτές που συνοδεύουν και εφόσον εκλεγούν θα πάνε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν εγώ δεν παίζω με αυτά τα παιχνίδια. Μακράν από μένα. Υπήρξε ένα θέμα γύρω από τους λαθρομετανάστες που είχε ένα από τα επίκεντρά του τον κύριο Βορύδη ως ένα από τα επίκεντρά του. Το άλλο ήταν ο κύριος Χρυσογοήδης. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν φέρεται να προσπάθησε να μπλοκάρει το κέντρο για τους λαθρομετανάστες στην Αμυγδαλέζα. Θέλω σχόλιο αν πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και αν είχε δίκιο ο κύριος Βορύδης. Ωραία, είδε το Υπουργικό Συμβούλιο που τα αποφάσισε. Εκ των υστέρων μπαίνουν διάφορες σκέψεις και εγώ. Μήπως η Αμυγδαλέζα είναι η κλογική του περιφέρεια. Είναι, βέβαια. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτές τις λογικές. Εν πάση περιπτώσει, ίσως κάποια νέα παιδιά έπρεπε να βλέπουν το αύριο και όχι την παλαιοκομματική συνταγή για την επανεκλογή τους. Εννοείται τον κύριο Βορύδη τώρα. Εν πάση περιπτώσει, παραμονή ξέρω εγώ. Εγώ θα τον μάλλον να ήταν στο δικό μου κόμμα. Πήγε να βάλει 3.000 ανθρώπους στα ΕΛΤΑ από το παράθυρο. Αυτά τα κάναμε το 81. Πότε πήγε να βάλει 3.000? Μια εβδομάδα πριν κλείσει η Βουλή. Ναι, απ' την άλλη μεριά, εκεί, επειδή σας έχω ακούσει μέχρι ας πούμε, στον κύριο Βορύδη και πιο πολύ στον κύριο Βορύδη παρά στον κύριο Γεωργιάδη. Προφανώς ο κύριος Βορύδης είναι και υπουργός. Κάποιοι λένε εντάξει, δηλαδή τόσο καιρό τους είχε μαζί του, αυτός τους ανέδειξε, αυτός τους έστειλε να γίνουν υπουργοί και τώρα που είναι απέναντί του έχει αρχίσει αυτό το περίεργο πινκ-πονκ. Όχι, Ευαγγελάτε, δεν είναι έτσι. Εγώ τον πήρα τον ένα με τα τσεκούρια και τον έκανα υπουργό, τον άλλο πήρα από στρατιώτη και τον έκανα υπουργό. Εμένα μου αρέσει να δημιουργώ. Μπόρεσα και δημιούργησα. Το με τα τσεκούρια για τον κύριο Βορύδη εικάζω, αλλά τι εννοείται ακριβώς? Όταν τον πήρα εγώ τον κύριο Βορύδη, δεν μιλάει κανείς στην Ελλάδα. Ήταν δαχτυλοδεικτούμενος, γιατί είχε μία δράση. Περίπου σαν και αυτή με τη Χρυσή Αυγή. Εξάλλου ο κύριος Μιχαλολιάκος ήταν ο διάδοχος του κύριου Βορύδη στην νεολαία της ΕΠΕΝ, ως πρόεδρος. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτό το κομμάτι δεν είναι στο βιογραφικό του. Εγώ από εκεί τον πήρα. Και τον έκανα την πρώτη φορά που τον έστειλα σε μία εκπομπή στο Alter, θα λέω κύριε που είχε και εσείς, φύγανε όλοι καλεσμένοι από μέσα. Και του λέω, παιδί μου, εδώ, φύγε από την Αθήνα, πήγαινε στην Περιφερειατική να προσπαθήσει από εκεί. Εγώ του ξεστράτησα. Από εκεί και πέρα, αν αυτοί. Γίνανε βασικοί σας συνεργάτες πάντως, έτσι. Εγώ του έκανα υπουργούς, από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση. Δεν θα απολογηθώ εγώ γιατί αυτοί έδειξαν αυτή τη διαγωγή. Όμοιος ομοίων, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Από την άλλη πλευρά, ο τόπος αυτή την ώρα μοιάζει να είναι σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση και θέλω έτσι να κλείσω. Πώς αντιλαμβάνεστε την επόμενη μέρα και πώς την αντιλαμβάνεστε, μιλώ για την επόμενη μέρα των εκλογών, με μια Ελλάδα η οποία, αν δεν πάρει μια δόση, κινδυνεύει να κάνει στάση πληρωμών. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι για μια σειρά δεν κόμματα. Δεν είναι ψέματα αυτό, κύριε Βαγκλάτη. Γιατί είναι ψέματα? Είναι ψέματα. Γιατί, κύριε Πρόεδρε. Γιατί είναι ψέματα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Όταν υπέγραψαν αυτοί, εγώ του έλεγα εκεί μέσα. Του λέω, ξέρετε, από πόκερ. Δεν ξέρανε, γιατί μόνο μονόπολη έπαιζε ο Γιωργάκης. Ξέρετε ότι τα 6 δισεκατομμύρια που ήταν να γίνει η επιστροφή ΦΠΑ δεν μας τα έδωσαν. Να σε απαντήσω. Τα καθυστερούν και θέλουν να το δώσουν μετά τις εκλογές. Καλά, αυτό είναι το κολπάκι. Να σε απαντήσω. Κολπάκι, ξεκολπάκι, οι επιχειρήσεις δεν πήραν την επιστροφή ΦΠΑ. Αυτή είναι εκβιασμός. Ότι κοιτάξτε, ψηφίστε εντός για τα λεφτά. Με εκβιασμό θα πάρουν ψήφο από τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε. Όχι, εγώ θέλω μια άλλη Ελλάδα. Θέλω μια Ελλάδα της εντυμότητας και όχι τον εκβιασμό. Και εκεί είναι κάποιοι που λένε ότι από την αρχή έπρεπε να μην βάλετε όλες τις υπογραφές στο πρώτο μνημόνιο. Από τότε. Από τότε. Εγώ έκανα μια ανοιχτή επιστολή στον κόσμο και λέω αυτή είναι η θέση μου. Υπογραφή δεν έβαλα. Άλλη είναι εκεί. Το ψηφίσατε στη Βουλή πάντως. Ποιο? Το πρώτο μνημόνιο, το ψηφίσατε στη Βουλή.
Δεν ετέθη θέμα ποτέ, καμία υπογραφή, τίποτα. Εγώ είπα το άρθρο 1 μόνο και μόνο παράμε λεφτά. Διαφωνούσαμε όλα τα μέτρα. Αυτά τα λεφτά τότε τελικά αποδείχθηκαν ακριβά λεφτά σήμερα. Όχι, λάθος. Ήταν καλά λεφτά τότε. Και τα λεφτά τα πήρε η Ελλάδα και διαχειρίστηκε. Τώρα σε αυτό το μνημόνιο τα λεφτά έχουν πάει σε ένα ταμείο και δεν έχουμε εμείς την άσκηση εξουσίας με τον κεφαλαίο. Mm-hmm. Τότε ήταν για 2 χρόνια, τώρα θα μπαίναμε στην ελεύθερη αγορά. Ενώ αυτό είναι για πολλά χρόνια. Άκουσα πριν από λίγο, λέει κάποιος, για 3. Ούτε για 30 χρόνια δεν ξεφεύγουμε. Είναι τελείως μεγάλες διαφορές. Τότε δεν είχαμε αυτό το πνίξιμο του δικαίου. Αυτά ξεκαθαρίσω. Όμως δεν θα πτωχεύσει η Ελλάδα. Κυρία Μέρκελ, η αρχηγός της όλης διαδικασίας, είπε λοιπόν στο BBC, ποιος είπε θα πτωχεύσει η Ελλάδα. Δεν μπορούσε να πτωχεύσει η Ελλάδα. Δεν μπορούσε η Ελλάδα να βγει έξω από το ευρώ. Του το έλεγα εκεί μέσα. Του λέω, κύριε, έχει πενταράκια και παρσέντε, έχει φουλ του άσου. Μην την κορδεύετε. Αλλά τα παιδιά όλα αυτά εκεί μέσα δεν έχουν δουλέψει όλοι μαζί ούτε μία μέρα. Γιατί όταν 26 ετών επέρετο σήμερα ο κύριος Σαμαράς ότι έγινε βουλευτής, όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου, πότε δούλεψαν? Μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, γίνανε βουλευτές. Λοιπόν, ξέρουν τη ζωή αυτή που κουβαλήσει στην πλάτη του ο Βαγγελάτος, πόσες φορές έχει δρώσει, έχει ματώσει, έχει δακρύσει για να μπορέσει να στήσει μια καριέρα. Αυτή δεν τον κάνει ποτέ. Οι διορισμένοι λοιπόν δεν γνωρίζουν τι σημαίνει. Εγώ θα σας ζητήσω τώρα που φτάνει η κουβέντα μας στο τέλος να κάτσετε 3 λεπτά ακόμα, γιατί σας υπόσχομαι ότι θα χαμογελάσετε. Και επειδή το χαμόγελο το έχουμε όλοι ανάγκη και έχετε χιούμορ, το έχετε αποδείξει, έχουμε καθιερώσει εδώ να ρίχνουμε μια ματιά πάντα σε αυτό που λέμε social networking, δηλαδή το Facebook, το Twitter και τα σχόλια. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι ο Τίμος Κορεμένος που είναι εκεί πίσω και μείνετε στη θέση σας θα σας κάνει και θα μας κάνει όλους να χαμογελάσουμε, γιατί το χιούμορ το οποίο υπάρχει ειδικά σήμερα και όσο πάμε προς τις εκλογές είναι πραγματικά εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο το Ζάπιο 4, έτσι, κύριε Σαμαρά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν. Έχει δει κανείς το Ζάπιο 4, ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Προχώρα. Η πύλη πίσω από το Σαμαρά είναι πόρταλ χρονομηχανής. Και συνεχίζουν εδώ πέρα. Είναι live, παίζουν πλάνα αρχείου. Ναι. Το κόβω τόλμη και γοητεία. Πόσους κύκλους λέτε να έχει το Ζάπιο 4, λέτε να ξεπεράσει τα φιλαράκια. Και συνεχίζουνε. Έχει και Ζάπιο 4, ελπίζω να είναι το final episode της μοναδικής σειράς Ζάπιο The Movie. Και εδώ πέρα ξεκινάει μετά το Real Bayern, τα σχόλια των χρηστών. Ο Μουρίνιο από εγωνισμό, οπότε δεν έχει κάνει προπόνηση στα πέναλτι. Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο έκανε follow τον Σέρχιο Ράμος. Ο Καραμαλής μίλησε, Μπάρτσα Ρεάλ αποκλείστηκαν, λέτε το κύπελλο να το πάρει ο Ατρόμητος. Κάτσε να σταθούμε, γιατί αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτός που το έγραψε έχει πάρα πολύ χιούμορ. Ο Καραμαλής μίλησε. Πρώτο παράδοξο σύμφωνα με τον συγκεκριμένο. Μπάρτσα και Ρεάλ αποκλείστηκαν. Με άλλο μεγάλο παράδοξο, λέτε να πάρει το κύπελλο ο Ατρόμητος. Δηλαδή έμπνευση. Τα πάντα. Ναι, τα πάντα όλα. Ανακοίνωσε ο Μαρά για τον αποκλεισμό Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Για τον τελικό, ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική μας ο Δήμαρχος εδώ. Ότι ο κύριος Σαμαράς το αποδίδει στον κύριο Τσίπρα, ναι, και. Ο Μουρίνο στη Φυσούνα ουρλιάζει στους παίκτες, θα πάνε αύριο πρωί στην προπόνηση να βαρέσουν 100. Πες μας τι έχει και το βίντεο. Λοιπόν, έχει έναν εκτυπωτή σοκολάτας, έχει ένα περίεργο αθληματάκι και άλλο ένα που θα δείτε. Αυτός φαινομενικά είναι ένας 3D εκτυπωτής, όπως όλοι οι 3D εκτυπωτές της αγοράς. Με μόνη διαφορά ότι εκτυπώνει 3D αντικείμενα από σοκολάτα. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, ονομάζεται Cho Creator, είναι δημιούργημα του Liang Hao και η τιμή του αγγίζει τα $4,000 για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει σοκολατοδημιουργίες. Τα γνωστά σε όλους μας Angry Birds έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Μία από αυτές τις εκδοχές είναι και το τηλεκατευθυνόμενο ελικοπτεράκι που βλέπετε. Το Angry Birds Helicopter είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό για να έχει μια κάποια αντοχή από τις κακές προσγειώσεις σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, ενώ ο χειρισμός του είναι αρκετά εύκολος αφού γίνεται με ένα σχετικά απλό τηλεχειριστήριο το οποίο έχει εμβέλεια 10 με 15 μέτρα. Η αυτονομία του θυμωμένου ελικοπτέρου αυτού είναι 8 με 10 λεπτά μετά από φόρτιση 40 ολόκληρων λεπτών. Αυτός είναι ο Giant George και όπως μπορείτε να δείτε είναι ένας όχι και τόσο συνηθισμένος σκύλος, μιας και σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Guinness είναι ο ψηλότερος σκύλος του κόσμου. Ο Giant George έχει ύψος 1 μέτρο και 9 εκατοστά και ζυγίζει μόλις 104 κιλά. Όχι και ότι καλύτερο για να τον έχει κάποιος σε διαμέρισμα. Εδώ κυρίες και κύριοι, κλείνουμε τον κύκλο των συζητήσεων και των ρεπορτάζ. Πάμε σε διαφημίσεις, θα σας χαιρετήσουμε αμέσως μετά. Απογευματινή ενημέρωση στον Sky, τέλος εδώ κυρίες και κύριοι και βέβαια μετά η συντέλεια.
9 ακριβώς, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνι. Καλό βράδυ.